Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Υποδεχτείτε τους ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Πουλιανός στο ριν της επικαιρότητας. Για μάτια αυτές από το βράδυ πώς βρέθηκε τώρα χαράματα δοκιμασίες. Δικός σου ακροατής. Ο δικός θα είναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, Κωνσταντίνε μου. Σε βλέπω, έλα, σε βλέπω και φάτο σε βλέπω. Παίρνουμε, είχε ένα ωραίο βράδυ με ένα ωραίο χθεσινό απόγευμα. Δώσε λίγο μικρόφωνο. Τώρα είσαι κοντά. Δεν ακούω, ρε. Τώρα. Μην το περιττώ να χρεοκοιτάζει. Μην το χρεοκοιτάζει. Βιτσιράπι έχουμε, το βουνό απέναντι. Τι φοράει. Τι φοράει, σκουφί φοράει, το μαλλί έξω. Μαλλί είναι απόξω. Τεκνό είναι, ρε φίλε, τι είναι. Τι είναι σαν και εμά. Αμαλλί είναι αυτό. Εγώ βραχνιασμένο, εσύ ξενυχτισμένο. Τι λέει, καλημέρα. Είμαι στεναχωρημένος. Είσαι στεναχωρημένος. Ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι μπορεί να είναι κάποιος στεναχωρημένος. Πέθανε ο πατέρας ενός φίλου μου. Και του δικού μου. Ενός φίλου μας. Ναι, ενός φίλου μου. Είμαστε στεναχωρημένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Συλληπιτήρια να του ευχηθούμε του φίλου μας. Δεν έφυγε ένα κουράγιο. Συλληπιτήρια. Εντάξει, οκ. Okay, έφυγε ναι. Ένα εισαγωγή. Ναι, ναι. Συλληπιτήρια να του πούμε επομένως. Να του πούμε, ναι. Κουράγιο, δύναμη. Εδώ είμαστε. Θα το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Έτσι θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι, τους έχουμε στη δεξιά πτέρυγα. Ναι, αυτός καρά είναι στη δεξιά πτέρυγα. Είναι πολύ δεξιά. Τέρμα μπάντα. Δεν μπορεί να μαλώσει με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, συλληπιτήρια. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί και μάλλον με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα θα πεις και ποιος είναι. Αφού είπαμε να μην το πούμε, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Σωστά, ναι. Μίλησε με μπαμπούλες, μίλησες. Κανονικά, τα τακτοποίησε όλα. Τα τακτοποίησε αυτά, δικά του. Όποιο χτύπα ξύλο παθαίνει κάτω για τέτοια θέματα, Κωστή παίρνει τηλέφωνο. Στην παρέα μας, στην παρέα μας, έχουμε την δικιά μας μαμά Τερέζα εμείς. Έχουμε τον Τερεπέογλου. Αυτός κάνει είναι η μαμά Τερέζα. Είναι η μαμά Τερέζα. Αυτό τον Τερεπέογλου χωρίς να τον έχω δει ποτέ, ζωή μου τον συμπαθώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις τι βλάχο πάω ξύσει. Α, είναι και πάω ξύσει. Εντάξει, τελείω. Βάλαγε και το τίμαρο να διάσπαρε. Καλημέρα στον Τερεπέογλου, το φιλαράκι μου. Αφού είναι μέσα ιστορίες χωμένος, μέσα βαθιά. Είναι η μαμά Τερέζα της παρέας. Η μαμά Τερέζα. Γι' αυτό τον πηγαίνω τον Τερεπέογλου. Χωρίς να τον έχω δει, χωρίς μόνο να τον ακούω τις ιστορίες. Είναι ιστορία μεγάλη. Το μόνο γραφείο που μιλάει ο ραπ είναι το γραφείο Κηδιών. Τύπα ξύλο. Τύπα ξύλο. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάντως, φίλε, ναι. Πραγματικά έτσι ώρες έχω στο μυαλό μου. Ναι. Εάν είσαι γυναίκα, ναι. Θα πρέπει να είσαι μεγαλύτερη κουτσουμπόλα της γειτονιάς. Να είσαι εκεί στα τραπεζάκια απ' έξω, να μην αφήνεις κανένα να περνάει εκεί. Τι γελάς. Κανένα. Δηλαδή, όποιος περνάει από την γειτονιά θα πρέπει να το λούζει. Να έχεις υπόψη σου ναι. Ότι οι μεγαλύτεροι κουτσουμπόλιδες ναι. Είναι οι άντρες. Άντρες, άμα πας έλα ρε φίλε, γιατί. Άμα πας σε καφενείο, λένε τέτοια οι άντρες. Θα δεις τους μεγαλύτερους πολιτικούς.
Ναι. Στους μεγαλύτερους προπονητές. Καλά, προέδρους. Στους μεγαλύτερους εμπόρους. Προέδρους. Στους μεγαλύτερους προέδρους. Εφεδητές. Στους μεγαλύτερους εραστές. Ναι. Στο καφενείο. Ναι, άμα θέλεις να βρεις δηλαδή τον καλύτερο, ναι, θα πας στο καφενείο. Ναι, αλλά στο καφενείο ξέρεις τι κάνουν. Ο καθένας πλέκει το εγκόμιο το δικό του και συχτηρίζει του αλουνού. Κάπως έτσι δηλαδή. Πάντα, ναι, πάντα θα ακούσεις μια κακιά κουβέντα για τον άλλον. 100% αυτό είναι το ξεκάθαρο. Το καφενείο για τον άντρα και ναι, το κομμωτήριο για τη γυναίκα, να πούμε. Ναι, αλλά είναι, η γυναίκα είναι, έχει άλλο πράγμα όμως, ναι, φίλε. Πιάνει πολλές στο στόμα. Δηλαδή μπορεί να σε ξεκινήσει από εδώ και να σε κουτσομπολεύει για το Λος Άντζελες. Ναι, η γυναίκα όμως, ναι, η γυναίκα όμως δικαιολογείται γιατί είναι γυναίκα. Ναι. Ο άντρας, θα πούμε, δεν είναι. Δεν δικαιολογείται δεν να είναι κουτσομπολιάρης. Όχι, δεν είναι, δικαιολογείται. Δεν νοείται και να σου πω ότι αν κάνουν ένα test drive, να πούμε, μεταξύ κομμωτηρίων, ναι, και καφενείων, ναι, μακράν το καφενείο θα πάρει πρωτάθλημα με 8 βαθμούς διαφορά. Έλα ρε εσύ, το τι τέτοιο πράγμα. Το καφενείο θα πάρει πρωτάθλημα με 8 βαθμούς διαφορά. Θα κερδίσουμε το κομμωτήριο. Άνατα. Έλα ρε εσύ, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Τέτοιο πράγμα, εγώ ναι, δεν, κοίτα, καφενείο δεν πηγαίνω. Ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο να πηγαίνω σε καφετέρειες, ναι, καφέ, ναι. Εσύ πας και το καφενείο που με πήγε στον Κρόνο. Εκεί δεν πας. Εκεί πήγαινα. Α, άλλαξα στέγη τώρα. Άλλαξα μέρος, πάω τώρα πιο κάτω. Πιο κάτω, ναι. Έχω ένα κολλητό μου από το σχολείο. Τερεπέμπλου. Όχι, άλλο, ναι, ναι. Είναι λογιόν η μεζέδες η δική μου. Ναι, 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 ναι. Έχω ας πούμε τους παιδικούς μου φίλους, με αυτούς κάνω παρέα. Καλά κάνεις, και εγώ το ίδιο. Έχουμε βρει ένα... πάει και ο Ανδρώνης εκεί κάποια φορά, πίνει κανένα φρέτο. Ναι, Τζαπαύλο, καλημέρα Τζαπαύλο, είμαστε άγια παιδιά. Ξέρεις γιατί. Ναι, γλυκύτατα, δες το να. Εκεί είναι, μαζεύονται κάτι βλαχοπαοξίδες δεκαετίες του 80. Ναι, ναι, παλί, Και αρχίζουν, ναι, τους βλέπεις τώρα 57-58 χρονών. Ναι. Και το το κάνουν να πούμε με βραχνάδα. Εδώ κοντά λέει υπάρχει ένα καφενείο. Ναι, βέβαια, καφενείο σαφές. Μαζευόμαστε λοιπόν εκεί. Είναι Παπαναστασίου με μπότσαρι, ένα μεγάλο έτσι με ωραία χρώματα κτλ. Και κάνουμε εκεί τα δικά σας. Ναι. Καλά κάνετε. Καλά, ναι, κάνετε να ξεθυμάνετε λίγο, να πείτε τους παπάδες σας. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να πιείτε το καφεδάκι. Τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας. Να πάμε και με στα νέα γιατί βλέπω πας να αποφύγεις. Όχι. Πας να αποφύγεις κάτι. Τι να αποφύγω. Την μπαλάρα του Άρη. Πας να αποφύγεις την μπαλάρα του Άρη, έτσι. Πας να τριπλάρεις. Δηλώσει είναι πολύ. Καφενεία είναι πολύ εύκολο. Δηλώσει είναι πολύ εύκολε. Βραχνιασμένο ο Άγγελο, σαν και εμένα ο Αγγελάρα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Άγγελο Αναστασιάδη. Μπρουτάλ φωνή να πούμε. Μπρουτάλ δεν συμμαζεύεται έτσι. Παραμπρουτάλ. Αγγελάρα. Αναμπάμ μπαμπατάμ μπρουτάλ. Αγαπάμε Αγγελάρα γιατί είναι ντόμπρο. Πολύ. Αναμπάμ μπαμπατάμ που θα πει από μάνα και από πατέρα που προέρχεται από πολύ παλιά. Μάλιστα. Ωραίο. Καλημέρα στον ωραίο τον φίλο μα. Αναμπάμ μπαμπατάμ. Όχι αναμπάμ. Αναμπάμ μπαμπατάμ. Όχι. Άκου. Αναντάμ. Αναντάμ μπαμπαντάμ. Έλα ρε Κωνσταντίνο. Σωστό. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα ρε ψυχούλα μου. Τι έγινε, Μούχτη, την μπαλάρα του Άρη που μάγεψε στην Ξάνθη. Φωνάζει ο Μπαρμπακούλο θα βγει η Ευρώπη γιατί έχει καλό ρόστερ. Μου ξεφωνίζετε, μου κλαίτε, μου μαζεύετε τα. Μη μου γίνεστε κυκλοθυμική. Κυκλοθυμική ποιοι. Ο Άρης έχει κυκλοθυμικότητα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Το έχει αυτό. Ναι, όντω. Τώρα με τα Γιάννενα που θα χάσει. Θα χάσει. Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί να χάσει, ρε φίλε. Γιατί θα έχει ωραία ιστορία. Θα έχει ωραία ιστορία. Στον Καρατζαφέρη πριν το μάτς. Βγήκα στο Άρτ. Ένα δεκάλεπτο πριν το μάτς. Λέω Γιάννη το διπλό έπεσε, γραμμένο είναι. Ναι. Δεν παίζει ο Γέντριξεν, λέω. Τον έβαλε αλλαγή μετά το 70. Άστερε το πάνω. Άντε πάλι, πάτε, μην κάνει καμιά νίκη ο Άρης, μην κάνει καμιά νίκη ο Πάο. Άστερε πονηράδες. Άστερε τις πονηράδες τώρα. Ναι. Χωρίς το Γέντριξεν πάει ο άλλος να παίξει τώρα. Χωρίς το center for να πούμε. Ναι, τον έβαλε, στα πλάγια τον έβαλε όταν τον έβαλε. Τον έβαλε εξτρέμ. Στα πλάγια τον έβαλε. Άστε το παραμύθι τώρα που θα πω για τη μεγάλη νίκη του Άρη. Γιατί ρε φίλε. Δεν τρώω παπά εγώ. Δεν τρώω παπά εσύ. Ναι. Πότε τρώω παπά, μόνο στο καφενείο. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Δεν σ' άρεσε να δει ο Άρης θες. Δεν σ' άρεσε που έπαιξε μπαλίτσα, στρωτή μπαλίτσα. Είδαμε το Ρος ωραίο πίσω στα σπίτια. Είδαμε τον Λάσο να είναι ωραίο. Άμα κάτσε ο Ζαμπίδης να τον δίνω, θα τον δίνω. Ναι, ξέρω να σου πω κάτι. Άσε με να σου πω κάτι. Τα λες. Γιατί δεν λες και για τους άλλους κάτω έτσι και τους περνάς ξόφαλτσα. Ποιους δεν είναι κάτω. Κάτω Ολυμπιακούς, γιατί δεν τα λες. Δεν τους θες εδώ για ακροατές. Μάλλον τους γλυκένεις αυτούς. Μας ακούνε κάτω μήπως. Πώς δεν μας ακούνε. Ένας περιπτεράς τον άλλη. Βρε μας ακούνε. Και εδώ εξίδες Ολυμπιακούς που οι Ολυμπιαξίδες εδώ τα φιλαράκια μου λένε ότι νομίζω ότι είναι Μπαρσελόνα. Πες με μπαλάρα, με το τόπι. Βλέπουμε κείμενα να γράφονται, να ξαναγράφονται με το ίδιο στυλάκι. Ποιους κέρδισαν, πώς κέρδισε ο Άρης Λαμία, Λάρισα και Λιβαδιά σου ξεκίνημα και λέγαμε χαμηλά την μπάλα. Ποιους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε να δεις, ναι.
Εγώ τον γιατί Άρη... γλυκένεις τα αυτάκια μόνο τον κάτω. Εδώ πέρα γιατί πετάς πέτρες στον Άρη, τον πάω κατευθείαν. Το Ηρακλή, μην κάνω καμιά μεγάλη νίκη. Είναι Ολυμπιακή, ναι. Θα τους γλυκάνω μια χαρά. Α, θα τους γλυκάνεις, ναι. Καλά. Θα τους πεις, ναι. Τι ναι. Από την Άρη. Δεν σ' άρεσε δηλαδή χθες ο Άρης, ο οποίος ήταν σοβαρός. Δεν κριτικάρω το χθεσινό μάτς του Άρη. Γιατί βρε αγόρι μου δεν το κριτικάρεις. Έτσι δεν το επειδή κέρδισε, όταν κερδάμε πονάμε. Α, μην βάλω το πονάνε τώρα εκεί. Χαμό, αν μόνο του πάω κάτω. Με συγχωρείτε τώρα. Δεν βάζει όλο το γέντεξε και το βάζει εξτρέμ και ακριτικάρω αυτό το μάτς. Ήθελε προφανώς να ξεκουράσει πέντε εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού. Με συγχωρείς τώρα. Ναι, με συγχωρείς. Δηλαδή λέμε τα πάντα. Τα πάντα τα λέμε. Τα λέμε τα πάντα. Δηλαδή παίζει ο Πας Γιάννενα χθες με τρία στόπερ που δεν είναι στόπερ κανένας. Με τον άλλο τον Ευαγγέλου που είναι λαμπρό. Ναι, αλλά για, με ναι. Τον Ολυμπιακό δεν μου είπε ότι έπαιζε ναι. Πάλι. Γιατί ο Λίλα έπαιζε στόπερ και με τον Ολυμπιακό. Θα σου δείξω ένα δεκάδα του. Γιατί ο Ολυμπιακό τι σου είπα εγώ. Έδωσε το μάνο και πήγε από τον Ολυμπιακό. Α, έκανα καμιά ο Λίλα, ο Λίλα έπαιξε στόπερ με τον Πάο. Καλά, είχε παίξει και την προηγούμενη εγωσική και με τον Ολυμπιακό στόπερ. Ο Πας Γιάννενα ναι. Έχει μακρότατε φιλίε. Έχει, διχάλε μεγάλε. Δεξιά, αριστερά, μαγκαζέ. Κάρω εγώ τώρα με συγχωρεί την Ξάνθη. Και τα Γιάννενα, ναι. Ενώ γνωρίζω. Αμαρτωλά. Να ξέρω τις αμαρτίες του. Αμαρτωλά λες. Μα με συγχωρείς τώρα. Ναι, αγόρι μου, 20 ναι. Χρονών να λέω σαν γλαμάρι στο Κοσμάκι τώρα. Ναι. Εγώ το έδωσα διπλό 10 λεπτά πριν το μάτς. Ναι. Στο Γιάννη του Καρατζαφέρου. Παίξ' το λέω εκεί πέρα. Παίξ' το. Να δώσει καμιά αύξηση να πούμε. Βγάζουμε αυτό που έχει στο μυαλό, το πονηρό ρε παιδί μου. Δεν βγάζω εγώ πονηρό. Αγωνιστικά δεν είδες ωραία πράγματα από τον Άρη. Δεν σχολιάζω αυτό το μάτς. Δεν το σχολιάζω αυτό το μάτς. Μόνο εγώ είδα ένα ροζ το στόπερ τον οποίο είπαμε από τη Λορεάν. Να μπαίνει και να είναι έτοιμο το καλημέρα και να κάνει και να φοράει. Στόπερ. Ποιον μάρκαρε ο Στόπερ. Όποιο είχε να μάρκαρε. Το σέντερφορ που δεν έπαιζε. Εντάξει δεν έπαιζε. Άστε το παραμύθι ρε πρωί-πρωί. Φαγώθηκε. Άντε θα ζήσουμε άλλα 3 χρόνια, 5-7 τώρα. Αν με κάνω βανάλιση. Θα κάνω βανάλιση. 50 χρόνων άνθρωπο τώρα το Ξάνθη Άρη. Άντε πάνε παρακάτω. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Τι γλυκό αγόρι. Τι γλυκό άνθρωπο. Δηλαδή τι υπονοεί τώρα ρε Κωνσταντίνο. Γιατί βρε παλικάρι μου. Έχω και βραχνή φωνή σήμερα. Είμαι ωριακά στο να. Δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ αυτό το μάτζ δεν το κριτικάρω. Δεν το κριτικάρω. Μην με ρωτάτε πώ έπαιξε ένα, πώ έκανε ο άλλο. Μην το κριτικάρει. Ο Ρόζ όμω, εγώ ένα μάθα. Ναι. Ο σέντερφορ τη Ξάδη δεν έπαιξε. Μπήκε αλλαγή μετά. Βράσε με τώρα με τον Λίλα σέντερμπακ που θα κρίνω εγώ τώρα τον Ολυμπιακό. Δεν είναι φίλε, κοίταξε. Τώρα σε περιμένουν από χθε οι φίλοι του Άρη πώ ναι. Και πώ μετά από μια καλή εμφάνιση, μια νίκη να σχολιάσει και λε ότι σχολιάζει. Έρχεται ο. Αφήστε το παραμύθι. Ναι, έρχεται ο Βαραγιάννη ο φίλο μα και λέει σε περιμένω πώ και πώ να ακούσω ανάλυση. Εγώ θα περιμένω τον Βαραγιάννη στο Άρη Γιάννη να κάνει ανάλυση. Κοίτα, δεις, έτσι πως κάνεις, θα με κάνεις να υποστηρίζω και τον Άρη. Όταν, στο Άρης Γιάννη να διάβγει άσος στο μάτς, να έρθει ο Βαραγιάννης μετά, πάρει και δύο χάπια να πούμε για τον αιματοκρίτη. Ναι, ναι. Και για το διάφραγμα που περνάει το αίμα, που να μην πήξει το αίμα. Με το ίδιο ψευτικό πάντως και ο Άρης που ξεκίνησε με Διαμαντόπουλο στην κορυφή. Εντάξει, οκ, okay, και αυτός ξεκούρασε παίχτες. Άμα θες να πάμε έτσι. Ποιο ξεκούρασε, ρε παιδί. Διαμαντόπουλο έβαλε κορυφή. Ο Διαμαντόπουλο ναι. Βασικό σέντερφορ πρέπει να παίζει. Α, πρέπει να παίζει. Με τον Τεκινή από πίσω. Ναι, ο Τεκινή δεν είναι σέντερφορ, ναι. Να παίζει από ο Γκαρσία ο οποίο σκόραρε. Δεν θα πει κάτι για τον Γκαρσία που τον ξεφωνίζασε. Σε αυτό το μάτσο σκόραρε. Ναι. Θα το δω με τα Γιάννενα. Άντε πάλι με τα Γιάννενα. Δηλαδή ο Γκαρσία σκόραρε μια φορά. Ναι. Για το Σιόπι, τον Κορχούτ, για τον πες το Λάσο που έκανα ματσάρα, δεν απει τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις. Φαγώθηκες, δεν θες. Ελίσαξε πρωί-πρωί. Ελίσαξα, ρε φίλε, γιατί όταν κερδάμε δεν σχολιάζουμε. Τι? Αυτό το μάτς. Εγώ αυτό το μάτς δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω πάντως είναι ότι ο Άρης έφτασε στην έκτη θέση με 26. Έχει μόνο ένα βαθμό από πάνω τον Πανέκο. Και την κρίνια εδώ και ένα μήνα που βγαίνα και με λέγανε Κουλιανέ, Κουλιανέ, πού είναι που θα βγει ο Άρης Ευρώπη. Εγώ θα πω, δεν μπορώ να την καταλάβω. Εγώ θα πω πρόεδρο σαν τον Καρυπίδη, δεν θα βρούνε. Ο οποίο ήταν εκεί, έτσι τον είδε. Μάχημο. Πήγε στην Ξάνθη, έγραψε και το ποστάρισμα αυτός, για εμά που δεν σε παρατήσαμε ποτέ στου δρόμου. Αυτό έβαλε τον γκολ εχθέ. Ο Καρύ. Ο Καρυπίδη έβαλε τον γκολ. Άστε το παραμύθι εδώ στην Ελλάδα. Ένα καλό λόγο θα πει. Εγώ θα πω καλό λόγο όταν δω τη Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, ναι. Τη Σίτι με την Πόρτμουθ. Και θα γίνει μάχη. Θα είσαι και παλικαρίστα. Μάχη. Θα κάνω κριτική Ξανθιάννα ναι. Και πάω Γιάννα και Ολυμπιακό Γιάννα και τρίπον. Πολλοί μου λέγανε και με συμβουλεύαν να έχω χαμηλά την μπάλα, να μην ανεβάσω τον πύχη, να μην. Εγώ μέσα μου ήξερα και ο σχεδιασμό που έγινε. Έγινε για να πάει ο Άρης στην Ευρώπη. Έγινε για να πάει ο Άρης στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρο σοκάρι. Να πάει ο Άρης στην Ευρώπη. Αν πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα είναι του Πρόεδρου. Ναι. Αν πάει ο Άρης καλά είναι του Πρόεδρου. Ναι. Τώρα αυτά τα βρίζει τον Καρυπίδη. Και εγώ μετά το μάτς αυτό εδώ πέρα που του Καρυπίδη το μάτς. Να αρχίσω να λέω λάλα πως έπεσε ο Γκαρσία. Κάτω τα χέρια του Καρυπίδη. Άντε χαζοχαρούμενοι μερικοί Αριανοί. Εγώ την ένσταση που έχω γενικά. Βασικά αυτή την ένσταση δεν έχω και για του υπόλοιπου. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μια χαρά το πνεύμα στο κατάλαβα. Άντε, μπράβο τώρα. Εγώ την ένσταση που έχω γενικότερα με όλου του οπαδού εδώ στη χώρα μα είναι ναι. Ότι με το παραμικρό μηδενίζουν τα πάντα. Αν μπει στο Facebook και. Παραμικρό. Ο Άρης ήταν μείον 3 από την Ευρώπη και ούρλιαζαν. Ούρλιαζαν.
Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει με 5-0 και ουρλιάζουνε. Έχουν κάνει να μπαίνουν στα Facebook, ρε. Θα βλέπεις όλα. Λοιπόν, ναι, άσε τους κυκλοδημικούς τώρα. Η Αριανή είναι σαν τη γυναίκα που έχει εμινόπαυση καημένη. Ναι. Τη μια ζεσταίνεται, την άλλη κρυώνει. Την άλλη γελάει, την άλλη κλαίει. Η Αριανή τώρα αύριο με να τα Γιάννα. Μια 48 εκεί. Εκεί. Να δει τώρα αυτή η Αριανή. Ναι. Η Αριανή τώρα αύριο με τα Γιάννα. Ναι. Μπορεί να βρει τον Καρυπίδη, όχι στον Πούλο κτλ. Αναλόγω σε αποτέλεσμα θα φέρει. Άστε το έργο τώρα. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τώρα... από τον προπονητή, Ναι. Εκεί προπονητή τώρα. Και το προπονητή. Το καθάρισε ο πρόεδρο. Άστε τώρα. Ποιο προπονητή. Δηλαδή, άμα κάνει καμιά νίκη μια ομάδα καλή, ο πρόεδρο καθαρίζει. Όχι, αγόρι μου. Εγώ βλέπω Ισπανία, βλέπω Αγγλία, βλέπω Γερμανία κτλ. Άστε τα δικά σα τώρα με τον Λίλα Σέντερμπακ και τον Ευαγγέλου. Έγινε ο Ακπομ Σέντερφορά, είναι. Άντε να δούμε σε κάλα που με τους τράκους τώρα με τον Τσιγκρίσκι και τους άλλους. Εκεί θα τον δω να πούμε. Α, θα πάμε και εκεί, μην αγχώνεσαι. Ας το Λίλα τώρα, το Λίλα τα Βασιλικών τώρα και το Σκόνα. Αφού και εκεί παίζει τελευταία, τι να κάνουμε τώρα. Και τον Ευαγγέλου τώρα στημένη έξω από την περιοχή βαράτε Τούρκοι τάρματα, δεν είναι εδώ το Σούλι. Άστε το παραμύθι Έλληνες, Ελληναράδες, άστε το παραμύθι. Λοιπόν. Κάνω εγώ κριτική, δύο χρόνια πριν πεθάνω, το Ξανθιάρης. Που έβαλε κόλλο Καρυπίδη. Καλά, αυτή η Ξάνθη, ρε φίλε, κάτσε δηλαδή τώρα. Με βάζει ενώ θέλω να πω άλλε σκέψει. Αυτή η Ξάνθη, με πόσου τα έχει καλά τέλο πάντων. Τι είναι η σουλτάνα τη γειτονιά μα, δηλαδή. Η Ξάνθη τώρα και τα Γιάννενα τώρα. Και αυτή τη δυο παπούτσια πάνε να. Είναι σαν τι γυναίκε που έχουν τρει γκόμενε. Με αυτό τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τα Γιάννενα έχουν εμένα, έχουν τον Ολυμπιακό, έχουν τον Αϊξάνθη και αυτή είναι και τον Άρη. Φταίω εγώ. Φταίω εγώ που γιατί επειδή έχασαν πρέπει να είναι σου καλά γκόμενα, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Φταίω εγώ που η Ξάνθη είναι γκόμενα. Ναι. Φταίω εγώ που με συγχωρείς που η Τρίπολη είναι γκόμενα. Φταίω εγώ ας πούμε που τα Γιάννενα είναι γκόμενα. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα θα κάτσω εγώ να κάνω κριτική στα Γιάννα, με ακούσουν 5.000 Γιαννιώτες και τι να τους πω τώρα. Τι να τους πω. Άμα είναι ρε Κωνσταντίνα, κάνουμε το πρωτάθλημα με 3-4 ομάδες. Κάντε και το. Και τις άλλες ομάδες σας διαγράψω. Αφού παιδιά είστε γκόμενες. Κάντε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ. Άρη, ναι. Βάλε τον Ηρακλή, τον Βόλο μέσα. Του Μπέου δεν θα είναι φίλος ο Βόλος με κανέναν. Αυτό με λες, ο Βόλος αν ανέβει με το καλό, με το κακό, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, δεν θα πάει κάπου να πλαγιάσει. Δώστε οικονομικά κίνητρα. Ο πρώτος παίρνει τόσα λεφτά, ο δεύτερος τόσα, ο τρίτος τόσα. Να μην κάνουν άσο ημίχρονο διπλό τελικό, να υπάρχουν χορηγίες, να δούμε ένα πρωτάθλημα. Τώρα αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα δεν είναι πρωτάθλημα. Τα οικονομικά κίνητρα πρέπει να πάνε ακριβώς ανάποδα από ό,τι πάνε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ξεκινάνε από τον τελευταίο προς τον πρώτο. Αυτά στα τα φράγκα. Αυτά στα όχι από τον πρώτο στον τελευταίο. Αυτά στα κομμουνιστικά κράτη. Εδώ είναι Χούντα. Εδώ μάλιστα. Έχουν πάρει θέση στην επίθεση οι παίκτες του Άρη σε φάση άμυνα Ξάνθη. Εκτελεί ο Κόρχουρτ, γεμίζει μέσα στην περιοχή. Μπάλα περνάει. Ο Ματέο Γκαρσία γκολ! Γκολ με τον Ματέο Γκαρσία. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στα πηγάδια. Να το τον γκολ. Ματέο Γκαρσία. Ο άλλος θα κάνει το Λάνικα από Λίποδα. Ναι. Σε ένα μάτσο βάζει τον κόλο Καρυπίδη. Άστε με φαγώθηκε. Δηλαδή φαγώθηκε. Καλημέρα στον Νικόλα. Εσύ έκανε τη γαλοπούλα με τον Λίλα Σέντερμπακ. Στο 88 έβαλα γκολ τίτλου. Στο 88 γκολ τίτλου έβαλα με Σβιντέρσκι. Ναι. Ένα ημίχρονο σε έκανε fair play. Η Μπενφίκα και ήρθε η Τσέλσι. Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο. Άσε με καημένα. Ένα ημίχρονο ήρθε. Ήρθε πώ ήταν αυτή η κόρη. Ποιο την έκανε, 3-1 που σε πήρε εδώ μέσα. Την πάτε. Την πάτε σκύλα, λέστε. Και δεν κάνετε μου την τάξη. Αφού τον τάμπλ θέλω, ρε Κωνσταντίνε μου. Του χρόνου να σε δω τι θα λε. Λοιπόν, δεν θε να πούμε τίποτα άλλο για τον Άρη. Πάντω χθε είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι. Να πούμε για τον Άρη. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Και από τον προπονητή, λέω, το ρωτάω εγώ. Ας τον προπονητή. Ας τον προπονητή. Προπονητής ήτανε. Τι ήτανε. Πήγε εκεί πέρα. Με. Πήγε στην Παναγία της Γουαδελούπης. Βαριά φανέλα. Που πιστεύει, έκανε την προσευχή. Μάλιστα. Είδε τον πρόεδρο στην κερκίδα. Λέει σώσε με αφέντη, σώσε με. Α, έτσι είπε. Σώσε με αφέντη. Κοίτα, δεις, έβγαλε και σκομιθείς. Ναι. Σώσε με αφέντη. Ναι. Τον έσωσε ο αφέντης. Και τώρα με τα Γιάννα. Καλά, ο αφέντης μπορούσε να το σώσει και με άλλα παιχνίδια στα προηγούμενα. Με κάτι λιβαδιές μπορούσε να το σώσει. Και τώρα με τα Γιάννα, άμα δισάσω, έλα τρύπα μου τα αυτή. Φαγώθηκες. Θα σε πάω στην επόμενη αγωνιστική γιατί Παρασκευή φτάσαμε. Μάνι μάνι θα πάμε στην 19η αγωνιστική. Κοίταξε, κουγένει, άκουσα να εμένα από μικρό τα παραμύθια δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν τα παραμύθια. Δεν ήσουν καθόλου με σακοκούτες, με παχρουτσωμένους γάτους. Τι, τα ρατατά κατευθείαν. Ούτε Αγιο Βασίλειδες, ούτε τίποτα. Τα ρατατά με τη μία. Δεν έτρωγες παπά. Ούτε παραμύθι. Ούτε Μητροπολίτη. Τι ξεκίνησες να διαβάζεις φίλε, κατευθείαν στα σκληρά πήγες, τι πήγες. Τραστ του γέλιου. Τραστ του γέλιου, μάλιστα. Διάβαζα που δεν το πρόλαβες. Τραστ του γέλιου. Λοιπόν, να μείνουμε πάνω στα του Άρη, εφόσον δεν θες να μιλήσεις. Πάνε πρώτο σέλιδο τον Άρη, θα πεινάσουμε πρώτη του μηνός. Δεν είναι πρώτο σέλιδο Άρης, πάνε... είναι μαζί. Γιατί ο ΠΑΟΚ έφερε δύο παίχτες Champions League τους, να τους βάλεις να παίξουν χρόνους ομίλους. Πώς, μετά, εδώ στο Europa League
Φάγατε 4 γκολ. Εντάξει, και άσε τι έφαγα. Ναι. Προχωράμε, εξελίσσει το κόσμο. Κοίτα, μην τρώσει 5 γκολ στο Europol. Καλά. Άσε τώρα λοιπόν. Champions League. Πάμε σε κάτι άλλο. Θα μείνουμε στα του Άρη να ολοκληρώσουμε το ημίωρο με του Κετρινόμαυρου. Κάτω τα χέρια από τον Καρυπίδη, Αριανή. Άμα φύγει ο Καρυπίδης, ναι, θα παίζετε με τον Ακροπόταμο πάλι. Παντελίδης είπε ότι δείξαμε πάντως αντίδραση μεγάλης ομάδας. Ο Παντελίδης να σταματήσει το κάπνισμα. Ναι, το είπαμε αυτό. Ναι. Το έχουμε συμβολεύει να σκέφτεται πιο καθαρά. Και να τα έχει καλά με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω, είδε στη φάση λίγο του Μαρτίνε. Αυτό ο Νίκο Μαρτίνε, ένα μου αρέσει πολύ. Εσύ, ναι, μπορεί να τον ξεφωνίζει. Ο Μαρτίνε. Πάρα πολύ. Ναι. Έχει κάνει μία κίνηση εκεί στο 77, 78, 80. Ναι. Έχει δύο αντιπάλους, του αδειάζει και βάζει ένα φαλσαριστό. Υπάλληλα χτύπησε τον δοκάρι. Μαγεία. Ο Λισγάρας έπαινε φρέτο εκεί στο ξενοδοχείο. Άσε με ρε κουλιά, ρε. Γιατί ρε υποβαθμίζει και υποτιμά τα πάντα. Γιατί φίλε. Ναι. Για κάτι το οποίο εσύ το έχει σκεφτεί και το έχει φανταστεί, έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο. Εσύ λες ότι δεν ήταν. Ναι. Άστο. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο του Άρη. Έχουμε πολύ αργή ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Δηλαδή, για να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έχουμε καθόλου transition. Για να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή, φτάνουμε αφού κερδίσουμε την μπάλα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Και τώρα το transition πώς έγινε. Πήρα καινούριο transition σε μέρα. Καινούριο. Σε τρεις μέρες. Πήρα καινούριο. Άστερε την μπάλα. Το δούλεψαν. Ισάρε πρόεδρε, να σε καλά, ρε. Πάμε πρόεδρε τώρα σε κάτι το οποίο όντω. Σ' αρέσει, Όχι. Δεν σ' αρέσει αυτό που λέω. Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Γιατί θα πρέπει να πιστώνω τις επιτυχίες κανονικά όπως πιστώνω και τις αποτυχίες. Δηλαδή, άμα είχαν ο Άρης σήμερα εδώ, θα μου ερχόσουν και θα το ξεφτύλιζε. Εγώ. Σωμένο είναι ο Άρης. Σωμένο θα είναι. Τώρα που θα βγει η Ευρώπη και ο Καρυπίδης θα δικαιωθεί όμως. Ο πρόεδρος. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο θα σε χαλάσει. Εδώ θα σε χαλάσει. Ναι. Ο Άρης σκέφτεται να πάρει τον Φετφατζίδη. Τώρα στο φινάλε. Είναι μία από τις κινήσεις που θα γίνουν στο 100. Φετφατζίδης για Άρης το έχουμε ποστάρει, το έχουμε ανεβάσει. Κοίταξε ο πρόεδρος. Ναι. Έχει μία εικόνα της Παναγιάς. Ο Καρύ. Ο Καρυπίδης. Ναι. Έχει μία εικόνα του. Τον έχουμε μνημονεύσει σήμερα τον Κάρι. Τον έχουμε προστάτη της Βέρειας. Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Αλβανιτίδης ή ποιος είναι. Πράμα ναι. Είσαι, να έχει μια, μια εικόνα τον Αλβανιτίδη με μουσι. Ναι. Έτσι. Και μια τον Κόκαλη. Λέτε, και ναι, μια τον Μαρινάκι. Και τι εννοείς δηλαδή. Τι εννοείς. Εννοείς ότι πάλι μου θα γίνει. Βρακή και πισινός, ναι, με τον Ολυμπιακό. Βρακή και πισινός. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως ο Φετφατζίδης είναι στο κάδρο του Άρη. Χρειάζεται ένα αντιμπρούνο γκάμα. Ναι. Και σκέφτονται να πάρουν τον Φετφατζίδη στον Άρη. Α πάρουν. Σου κάνει. Ποιο, για τον Άρη. Πού, για ποιον. Για παίζει προπό, τι. Τι προπό να παίζει, γιατί προπό παίζει ο Φετφατζίδης. Εδώ στον Άρη. Ναι. Θα παίζει προπό. Θα παίζει προπό. Τίποτα καλό δηλαδή στον Άρη σήμερα. Κερδίζει ο Άρης, πλερέζα έβαλε από πάνω μαύρη και λες δεν είναι τίποτα καλά. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Γιατί δεν είναι μια χαρά είναι. Ο Άρης είναι έκτος. Καλή παλίτσα έπαιξε χθες. Εμένα με κράτησε ο Άρης. Τώρα τι μου λες εσύ. Ο χαζοχαρούμενος ο Αριανός. Ναι. Τη μια είναι στο αυτό και την άλλη χαίρεται. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Εδώ είμαι μαζί σου. Τι μαζί μου. Είσαι τρεις βαθμούς από την Ευρώπη και θες να φέρεις την καταστροφή. Ναι. Να τα ρημάξεις όλα, να τα διαλύσεις όλα. Τώρα, επειδή ναι, την Ξάνθη, τώρα κερδίζεις ξανά σε 7 ουρανούς. Παιδιά, λίγο ισορροπία, λίγο balance. Αυτό το οποίο έφερε ο ένας, ναι, ο ένας και ναι, μοναδικός, ναι, Λούτσι. Ναι. Το ρακούν από τα Καρπάθια όρη. Ναι. Έφερε το balance ο Μπάου. Ναι. Γι' αυτό και πάει flat. Ναι. Νίκη. Καμιά σοπαλία με σφάξο στον Ατρόμητο. Έτσι. Ναι, άμα κοίταξε να δεις. Αν πάρω τον κόκκινο βοηθό και πάω στην Τούμπα. Πού θα πας εσύ, ναι. Ένα προπονητής. Ναι. Και εδώ Σκόνδρα Στόπερ, ναι. Λίλα Στόπερ, Λίλα Στόπερ και ο Ευαγγέλου. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι να σε κάνω, αυτούς έχει, αυτούς εμπιστεύεται ρε φίλε. Το σκουφάκια το να τόσο κόκκινος, να τόσο, ακούσκε. Καλημέρα Γρηγόρη μου. Το σκουφάκια με το Λίλα Σέντερ Μπακ, του βγήκε η ψυχή να πούμε. Έλεγε γιατί παίξαν οι αναπνευματικοί. Και με τον Ολυμπιακό έτσι έπαιξαν. Γιατί πέφταν κάτω οι αναπνευματικοί. Και με την ΑΕΚ έτσι παίξαν. Που τρώγαν 4 στο 20 λεπτό. Δεν έλεγε τίποτα. Ο άλλος που έμοιαζε με αλκοολικό που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς. Τον Μάρτινς τον έχουν κάνει κάτω. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Τον έχουν κάνει. Όχι Μουρίνιο, όχι Γουαρδιόλα. Το πάρει. Μπορεί να το πάρει. Υπάρχει καραμέλα που δουλεύετε τώρα γιατί βλέπω δεν χάνει ο ΠΑΟ. Ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Λέει το λένε όλοι. Αυτή είναι η καραμέλα. Άμα παίξω κι εγώ σε ντερμπάκ. Η ΑΕΚ με πρωταθλήτρια στα δοκάρια, κάτι πρέπει να πάρουν κι αυτοί. Με τον Μόρα σε ντερμπάκ. Πήρανε την Τλάσια 4-0, μείον 7 παίκτες. Τέτοιο πρωτάθλημα θέλετε στην Ελλάδα. Να παίζει ο Μόρα. Αυτό έχουμε ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή με συγχωρείτε παιδιά, μισό λεπτό. Άνθρωποι μεγάλοι. Ναι, μεγάλοι μας. Θέλετε να βλέπετε να παίζει ο Ολυμπιακός με το Μόρα center back και με το Λίλα και το Σκόνδρα. Βγήκε ο φίλος ο Κούγιας και ξεφώνιζε. Τι το Φέστα. Το Φέστα ξεφώνιζε. Το Φέστα τον ακούσαμε χθες. Τον έβγαλε εδώ. Καλημέρα Τζόρτζιο Μπούζο. Τον έβγαλε ο Γιώργος. Τον άκουσε. Ποιον άλλο. Το Κούγια. Τρομερή συνέδευση. Από τις καλύτερες. Ήταν και ήρεμος ο Κούγιας. Ήταν παλίκαρο. Δεν ξέρω τι, αλλά ήταν πολύ ωραίος. Λοιπόν. Ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό. Θα επιστρέψω αμέσως μετά γιατί πρέπει να μιλήσουμε λίγο και με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ που είναι μπαμπάτσικες, που είναι βαρβάτες, είναι βαρβατήλα για Γενάρη. Και θέλω να μου πεις ποια πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη. Γιατί έκανε 6.
Αλλά αυτά μετά το διαφημιστικό. Θα το ρωτήσουμε και στον κόσμο. Έκανε 6 μεταγραφές, ποια πιστεύεις ότι θα βγει περισσότερο. Έτσι. Τι με κοιτάς. Τι με κοιτάς. Τι με κοιτάς. Αυτές οι μεταγραφές με μεγάλος ΠΑΟΚ. Ναι. Να πάει να παίξει Champions League. Ναι. Μέσα στη Λίβερπουλ. Θα πάει να παίξει. Με τον Ολιβέιρα. Μασάμε. Ναι. Μασάμε. Μασάμε να παίξουμε στο Ολιβέιρα και δεν συμμαζεύεται. Κοίταξε, μην αρχίσει και μου μιλάς για Ευρώπη. Ναι. Θα σε βάζω το βίντεο με την Μπενφίκα. Ναι, 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 ναι. Και με την Πότα Μπόρισον. Ναι. Χάλατε 3-0 στο 30. Δεν θέλαμε φέτος Ευρώπη, ρε φίλε. Θέλαμε αποτοξίνωση λίγο. Ναι. Θέλαμε εντός ενώ να πάρουμε τα κεφαλαία. 3-0 στο 30 και χαμογελούσαν μερικοί στην Τούμπα. Ακούς και άλλοι. Η μισή χαμογελούσα γιατί ξέραν, ας πούμε, ότι 3-0 εντάξει και τα λοιπά. Ναι, ναι, και άλλοι. Και άλλοι μισή λέγανε, τι την κάνω την Ευρώπη, τα πρώτα. Του χρόνου, του χρόνου την Ευρώπη. Εγώ το πρωτάθλημα θέλω, ρε, το πρωτάθλημα. Οι χειμερινές εκτός, φίλες και φίλοι, είναι εδώ. Ο Φεβρουάριος εξακολουθεί και είναι δυνατός εκπτωτικός μήνας. Και γι' αυτό στα καταστήματα Wind μπορεί ένας πελάτης να υποφεληθεί από εκτός έως και 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ. Και να αποκτήσει ως και 48 άτοκες δόσεις. Να υποφεληθείτε λοιπόν και εσείς από το Winter Sale στα καταστήματα Wind για όλο τον Φεβρουάριο. Παρακαλώ, θα πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και τα δύο βουνά που πήρε ο ΠΑΟΚ. Να δούμε και την Super League που έρχεται μπροστά μας. Την ειδησιογραφία από την Ευρώπη με τη Λάσιο να περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Μετά τη Σμαράγδα, μετά τον break, ξανά μαζί. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω τι θέλω. Θέλω να αναδειχθεί από πού προήρθε αυτή η όλη ιστορία. Δεν θα αναδειχθεί. Δεν θα αναδειχθεί. Κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια και δεν τολμάτε να το πείτε. Τι νιάου-νιάου. Είπαμε, είναι κάτοικος από το Φαλήρου. Προφανώς είναι φίλος του Εθνικού Πειραιώς. Σταμάτα λίγο. Τι νιάου-νιάου. Έχεις όνομα, δώσ' το τηλέφωνο σου. Ναι, Καραμανόλη, συνήθως με λένε 321046. Α, τα ήρθα κάτω. Κλείστο, πάρ' το τηλέφωνο τώρα. Κλείστο και πάρ' το τηλέφωνο. Λοιπόν, είδατε. Εγώ ο αγόρι μου μαζί σου είμαι. Ναι. Νιάου-νιάου στα κεραμίδια κάνει. Τι, για φοβηθού να το πούμε. Για πες το λοιπόν. Δεν με κατάλαβα. Ναι. Πες το. Ικανοποιηθήκατε τώρα. Ναι, ναι, για πες το. Τι να πω. Ποιος έδινε τον τζίλο. Δεν ξέρω εγώ ονόματα. Άντε φύγε από εδώ ρε πάρε. Ας το διάλο από εδώ ρε. Α, πας το διάλο από εδώ ρε. Πάρ' το δρόμο. Έχουμε πολύ αργή ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Δηλαδή, για να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έχουμε καθόλου transition. Να παίζει το transistor τα αμερικανικά. Έλα, καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να πούμε. Πρώτο Φλεβάρι. Το τρανζίστορ έπαιξε τελικά. Έτσι. Δηλαδή αυτός πήρε ένα τρανζίστορ. Ναι. Χαλασμένο. Χαλασμένο και το έφτιαξε. Σε μια μέρα το έκανε. Έβαλε μπαταριούλες. Πικάπ να πούμε. Μπαταρίες έβαλε. Έβαλε μπαταρίες. Σιώπηνα μασάει σίδερα να δαγκώνει κόσμο χθες αλάνθαστος. Έτσι. Νίκο Μαρτίνες. Να δίνει μπαλαδόρος εκεί δοκάρια σου τρίπλες. Εσύ μου λες τώρα ότι. Γκορχούτ, Ρος! Ναι, ναι, βγήκε ο Μαλάτας ο φίλος μου από την εντατική. Εντάξει, ναι. Ναι. Ανάτε, να είναι καλά ο παλίτος. Ναι, να είναι καλά. Ναι. Και θα βρει και αντερή μου τώρα με την νοσοκόμα και θα κάνει σεξ με την νοσοκόμα. Μπορεί να μην κάνει αμέσως, αλλά να κάνει μια εβδομάδα. Γιατί. Σε κάνα δύο χρόνια. Σε κάνα δύο χρόνια, λες. Τι πράγμα είσαι εσύ. Τι πράγμα είσαι εσύ. Θα βγει από τον bypass να κάνει έρωτα με την νοσοκόμα. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει. Μην τα λέτε στον κόσμο αυτά. Δηλαδή, διαβάζω και του Ολυμπιακού. Γιατί κάνει ακραία παραδείγματα. Στην Μπαρσελόνα, λέει. Ο Ολυμπιακό, α, αυτοί τρώνε πολύ σαν ο άστο, άστο. Και το πιστεύουν κιόλα. Καλά, ρε, εκεί στον Πειραιά. Κουτρόχορτο τρώτε. Κανονικό κουτρόχορτο. Τι κουτρόχορτο κόντε. Κουτρόχορτο κανονικά. Δηλαδή δίνει ιδανικό το μάνο. Στο Σταγιάννενα. Σταγιάννενα. Περνάει από τα Γιάννενα. Περνάει. Παίρνει τον Μασούρα από τον Πανιόνιο. Τώρα τον πάσο Μασούρα στον Πανιόνιο. Από τον Πανιόνιο. Θα δώσει τον άλλο τον Μασούρα στον Πανιόνιο. Τώρα θα δώσει τον Μπακ. Ναι. Τον Μασούρα, το Μασούρα το της Λάρισας. Αυτές είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Πήρε και Αβράμ. Και τον Αβράμ. Ναι. Ο Αβράμ εκεί. Και τίτλοι μικρός μικρή Μπαρσελόνα. Με τα κοίτα γουρλωτά τα μάτια σαν τον Χρήστο Πάρλα να πούμε στην εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη. Τέτοια μάπα να πούμε. Ολυμπιακός είναι καλό προπονητή. Ναι. Έχει κάνει καλή ομάδα. Προπονητή καλό έχει. Καλός είναι, καλός είναι. Σοβαρός είναι. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να χωνέψω γεγονός ότι ναι. Φέτος θα χάσω το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν χάνει πουθενά και τρελαίνονται. Έτσι μόνο και αρχίζουν να λένε: εμείς παίζουμε καλύτερη μπάλα. Εμείς κάνουμε, εσείς τρελάνουμε. Πώς παίζετε, ρε φίλε, πώς παίζετε καλύτερη μπάλα. Μας τρελάνετε δηλαδή. Έχουν καλύτερα χαφ. Αυτό, αυτό. Αυτό. Τώρα, ούτε άλλου δεν υπετερούν. Που είναι στον Όλιβ, πώς το λένε. Τώρα όμως πήρα τον Σέρζιο Ολιβέιρα, ναι. Τον οποίο θα πούμε τώρα δύο-τρία πραγματάκια. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο άλλος που πήρατε. Ποιος, ο Ισλανδός. Πώς το λένε, ο Ίγκασον. Ο κ. Στόπερ, λέει.
Ο άλλος ο χαφ που πήρατε. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Αυτός είναι έτσι ένα κοιμωνό να πούμε. Έλα, εγώ τον είδα, δεν είναι αργός. Τον είδα προχθές. Δεν είναι αργός. Παλτό χειμώνα δεν είναι. Δεν είναι, όχι, ένα δεν κοιμωνό, είναι. Κοιμωνό τον λες να πούμε. Δεν ξέρω, κοιμωνό, αλλά αργός δεν είναι. Γιατί λέγαμε όλοι ότι είναι αργός. Τον είδα εγώ στο Μεντομπάτ. Μια χαρά, είχε και κανονική ταχύτητα. Πόσα δευτερόλεπτα έχει transition αυτός να πούμε. Transition ή transition. Δεν ξέρω, πάντως αυτός που ήρθε χθες και υπέγραψε. Αυτός είναι, πώς βλέπεις μια γυναίκα και λες πω τι κόμματος είναι αυτό. Τι σασί διπλό διαφορικό από πάει. Έτσι είναι αυτός. Ναι, αυτός, ναι. Ναι. Ολιβέιρα. Πρόσεξε τώρα. Βεβαίως. Αν θα παίξει, ας πούμε, του χρόνου Champions League, ναι. Πες μου μια ομάδα, όχι μεγάλη, είναι μια καλή ομάδα του Champions League. Μια καλή ομάδα του Champions League μπορεί να παίξει. Κοίταξε, ναι. Μπορεί να παίξει με την πρωταθλήτρια Τουρκίας, μπορεί να είναι η Γαλατά. Η Γαλατά. Θα πας τώρα στη Γαλατά. Τι? Και βάλεις αυτό ένα χαφ. Αυτό συνέκανε γιογιό με την Πόρτο. Yeah. Γιατί τα τελευταία του γκολ το έβαλε μάλιστα με τη Γαλατά. Επίτηδε σε πήγα εκεί. Δίπλα ποιο θα βάλει. Πού δίπλα στον. Δίπλα σε αυτό ποιο χάφ θα βάλει. Αφέ ονειρέψει ένα μάτσο που θα παίξει. Ο Μαουρίσιο, Μαουρίσιο με αυτόνα. Ο Μαουρίσιο με αυτόνα. Ναι. Ξέρει πόσε κίτρινε κάρτε θα βάλει στο πρώτο 20 λεπτό. Τι βραγόρι μου να φάμε. Αφού δεν μαρκάρει ο Ολιβέρια. Ναι. Ποιο μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Τα κάνει όλα σε καλή τιμή. Δεν το καταλαβαίνει. Όλα τα κάνει. Και μαρκάρει και σουτάρει και δημιουργεί. Τώρα ο Ζαήρη και κόβει και ράβει. Τι ακούει ο Ζαήρη. Δεν μαρκάρει. Ποιο δεν πεζέ, δεν μαρκάρει. Το λέω εγώ. Το λες εσύ, τον έχει να παίζει. Έχει καλά ποδάρια. Πολύ καλά ποδάρια. Έχει καλά σουτ. Το ίδιο είναι αυτό. Ωραία. Έχει ταχύτητα καλή. Πολύ καλή ταχύτητα. Έχει μαρκαρίσματα πλαϊνά. Δεν. Έχει μαρκαρίσματα πλαϊνά. Θα σε βάλω μετά να δει ένα βιντεάκι με ανάλυση του παιχνιδιού του μόνο. Όχι φάσει. Όχι φάσει να δει. Άμα του γύρω εξτρέμ λίγο προ τα μέσα και του τραβήξει μια τρίπλα, πόσε κάρτε θα βάλει. Εκτό αν έχουμε το διαιτητή δικό μα. Δεν ξέρω τι θα έχουμε, αλλά είναι ένα χάφ. Δίνει πέναλτι έξω από την περιοχή, α πούμε. Δεν πήραμε εμείς, όχι γιατί μας έδωσε κανένα τέτοιο πέναντι. Λέμε τώρα. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να βγάζουμε προς τα έξω την προηγούμενη φάση. Τρία δευτερόλεπτα για να μας πείσουν ότι ευνοηθήκαμε. Ενώ το πέναντι δίνεται μέσα. Έτσι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το ποταπό. Στο Περολίλα, ας πούμε και τα λοιπά. Ολίλα. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολιβέιρα, ο οποίος είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κουμπώσει αμέσως στον ΠΑΟ. Γιατί αυτός ο παίκτης κανονικά πρέπει να παίξει τώρα την Κυριακή. Δεν θα το βάλει. Γιατί να μην κουμπώσει. Εντάξει, λίγο να εγκλημάτει. Να μπει στα συστήματα τη ομάδα, να μάθει του συμπαίκτες του, αυτό λέω. Ο άλλο γιατί έπαιξε ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ναι, γιατί έγινε. Κούμποσε και υπήρχε θέμα προφανώς. Του κόκκινου ήταν εκείνο. Υπήρχε θέμα. Κανονικά ο Ολιβέιρα πρέπει να μπει να παίξει με την ΑΕΚ. Δεν πρέπει. Και δεν είναι. Πανέτοιμο. Ιατρικά πέρασε. Όλα. Φυσική κατάσταση. Σούπερ. Ποιο πότε έπαιξε το τελευταίο μάτς. Αχ τώρα, ξέρω τώρα. Πότε έπαιξε. Πότε έπαιζε η Πόρτο τελευταία. Έχει κάνει 17 μάτς συνολικά. Champions League. Μπαίνει και παίζει. Το θέμα είναι να το βάλει ο Λουτσέσκου. Κάπου γράφαμε, κάπου δηλαδή κάπου να διαβάσει. Αυτές ήταν μεταγραφές για το καλοκαίρι λέει. Αυτή δεν γίνεται να είναι μεταγραφή του καλοκαιριού. Εκεί να πάμε για να κλείσουμε τις μεταγραφές του Πάουκ. Είναι ένας παίκτης που τον πήρε ο Πάουκ δανεικό μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και η ρήτρα, άμα θέλει να τον αγοράσει, είναι απαγορευτική για τον Πάουκ. Δεν θα τον αγοράσει. 12 εκατομμύρια. Γιατί θα πάρει κανένα χιαστό. Γιατί ρε, δεν είπα ξύλο ρε αμέσως να πάθει χιαστό. Σου λέω πώς μπορεί να τον πάρει. Λοιπόν, μπορεί όμως να γουστάρει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, να δει εδώ πανηγύρια, τίτλους, χαμός, πρωτάθλημα, καλό κλίμα. Και να πει ο Πάουξ η Πόρτο, εσύ Πόρτο, μια που έχουμε και καλές σχέσεις με τον Σέρτζιο Κοσιεσάου που είναι εκεί προπονητής. Δεν μας τον αφήνει ένα χρόνο ακόμα δανεικό να παίξουμε ο Μίλου Champions League. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί τα 12 δεν μπορεί να τα πληρώσει ο Πάουξ. Ναι, αυτό θα μαρκάρει στο Μίλου του Champions League. Δηλαδή... Θα το δεις, ναι. Θα το δεις. Δεν λέω, το... ναι. Δεν λέω για το μπροστά παιχνίδι. Ναι, λες για το πίσω παιχνίδι. Εγώ λέω ναι. Για το όταν χάσουμε την μπάλα, το ναι. Πίσω παιχνίδι. Ναι. Αυτό λέω. Δεν κακό αυτό. Α, δεν κακό αυτό. Είναι ένα οχτάρι το οποίο όμως έχει κάποια στοιχεία εξαρτήτω. Δηλαδή μαρκάρει καλύτερα από το χαρίσει χαμηλά. Ο Χαρίζη μαρκάρει, ο Χαρίζη αυτό είναι το πρόβλημά του. Ναι. Πάει στούκα και παίρνει κίτρινες κάρτες. Αυτό είναι το πρόβλημα του Χαρίζη. Ο Χαρίζη, ναι. Άμα τον κάνει εγκεφαλαιογράφημα. Ναι. Άμα μάρκαρε θα ήταν σούπερ ο Χαρίζη. Έχει δύο θέσεις. Μπορεί να τον παίρνω πίσω. Κάνει εγκεφαλαιογράφημα τον Κίτσου και τον Χαρίζη. Ναι. Ποιο θα βγει πιο. Δύσκολο. Πιο κουσούρι να μου. Δύσκολο. Γιατί και οι δύο είναι τεχνίτες. Γρήγοροι. Γρήγοροι. Ναι. Και δεν ξαμαρκάρουν. Εδώ πάμε στο κομμάτι ποδοσφαιρική ευθεία. Κάποιοι μπορούν να σταθούν σωστά στην κατάλληλη θέση. Εγκεφαλαιογράφημα βγαίνει. Ισοπαλία, χ. Κενό εγκεφαλαιογράφημα. Χ θα πάρω σε αυτό χι το πράγμα. Πάντως ο Κίτσου παρουσιάζει και ο Spider-Man στην Αγκαρακουτσού. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδε, επειδή μοιάζουν τα μούτρα του έτσι με τον Spider-Man. Ναι. Τον έτσι σαν Spider-Man και καλώς ήρθες Κίτσου λένε. Στο τρίτο φάουλ ναι. Η Αγκαρακουτσού θα γίνει Αγκαρατιφλού. Στο τρίτο μαρκάρισμα που θα κάνει ο Κίτσου και θα πάει εκεί όπως πάει σαν το ταγάρι να πούμε. Ναι. Δηλαδή
Είσαι γρήγορο, είσαι τεχνίτη. Ναι, έχει, έχει όλο το πακέτο, ρε, εσύ και είναι κρίμα. Και μπορεί να κάνει φάουλ με κάρτα στον αργό. Ναι. Άρα έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Στο μυαλό. Έχει να κάνει με ποδοσφαιρική ευφυα. Τα είπε όλα εδώ, ήταν εξαιρετική ανάλυση σου. Έχω τα προσόντα και δεν έχω. Εξαιρετική ανάλυση σου εδώ. Τι να πούμε ψέματα πριν με τον Άρη με χάλασε λίγο. Αλλά αυτή ήταν. Εντάξει, γιατί δηλαδή μία νίκη τη βγάλουμε και αυτή να σκάρτη, ρε, εσύ. Προέδρο σου και καλά. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει ο center forward και τον βάζει έξω δεξιά μετά. Δεν τον έβαλε. Άντε αφήστε ναι. Το παραμύθι. Λοιπόν. Πρωί-πρωί θα με, με την τσίπλα στο μάτι τώρα με τρελάνετε να πούμε. Πάμε να τελειώσουμε τα γραφές του ναι, πάω ναι, και ναι. Να πάμε και στο Ηρακλή γιατί θέλω να σχολιάσουμε λίγο τον Ρόκα. Πήρε μια απόφαση που θέλω να τη σχολιάσεις, αλλά μετά. Άμα είναι να πάμε στον Ηρακλή, ναι. Να πούμε τον Ανδρώνη, ναι. Να κλείσει τους λογαριασμούς στην τράπεζα, ναι. Να μην μας δώσει φράγκο, ναι. Να τελειώσει το θέμα. Γιατί αγόρι να φύγουν και οι χορηγοί. Γιατί. Πάνε στο Πάουκ. Λοιπόν, πάμε στον Πάουκ εκτός του φίλου του Σέρτζιο Ολιβέρα φυσιογνωμικά πώς σου κάνει, σου αρέσει. Ποιος? Ο Σίδρα, Μούση, αυτά. Ο παίκτης ναι. Μου κάνει. Δεδροπόταμο, κάτι από εκεί φέρνει. Έχει μια γυφτιά, την έχει. Την έχει μια γυφτιά, ναι. Αλλά θα κουμπώσει καλά. Δεν μπορώ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Φλόρος. Φλόρο. Ναι, Φλόρος είναι και ο ναι. Πολωνός ο Σβιντέρσκι, αλλά τον είδε στη σφήνο τέτοιο είναι. Ποιος είναι ο Φλόρος? Ο Πολωνός. Ο Φόρος. Είναι μια μίξη, ναι. Μια μίξη ναι. Του Λαζάρ ναι. Στο πηγούνι. Ναι. Με τον Βάρντι της ναι. Της Λέστερ. Το γαλάζιο, το ματάκι, το γλυκό. Δεν το λες. Ένα άντρα με τέτοιο πηγούνι. Ναι. Το λες Φλόρο. Επικίνδυνη αυτή, με τα πηγούνια κάτω. Πηγούνι κάτω, μηταρά, άμα δεις αυτό και τα λοιπά. Επικίνδυνα πράγματα. Άσε, μακριά. Άρα το είναι και αυτό μπαίνει. Είναι αγριόβατσα πολωνική. Φλόρο με τέτοιο σουτ. Καλά, το πόδι του είναι φαρμάκι, το συζητάμε. Φαρμάκι είναι το πόδι του. Ναι. Το σαγόνι του είναι σαν του χμόκ. Δηλαδή, φτάνει, τι άλλο να θέλω. Τι να θέλω τώρα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Το βράδυ, αν το δω στη γωνία να πω. Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι. Και να παρκάρουμε, παρκάρετε κύριε. Σωστά. Λοιπόν, ναι. Τελειώσαμε με τον Σέρτζιο Ολιβέρα. Θα μαλώσει με αυτό να παρκάρει. Όχι. Δεν μαλώνει. Λοιπόν, 12 εκατομμύρια. Κατάλαβε τι είναι. Με το μάτο μαλώνει το παρκάρισμα. Τρελό είσαι. Με το Βαρέλα μαλώνει το παρκάρισμα. Με το Βαρέλα ούτε καν κατεβαίνει. Φεύγει και λε ευχαριστώ και με το Βαρέλα. Το Βιερίνα μαλώνει το παρκάρισμα. Το Βιερίνα πα και τον αγκαλιάζει. Και λε παλί καρέ μου, παιχταρά μου, κάπτεν, ο my captain. Τέτοια θα πει στον Βιερίνα. Το Γιανούλη μαλώνει, τσακώνομαι με το Γιανούλη. Τσακώνε το Γιανούλη. Άνετα. Άνετα τσακώνε. Τσακώνομαι με το Γιανούλη. Με τον Καντουρί. Με τον Μαλοκινό κάτσε μου στέλνει καμιά βόμβα αυτό. Κάνα μαχαίρε σε βόμβα. Α, επικίνδυνο είναι. Εγώ με τον Καντουρί δεν μαλώνω ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα δεν ούτε μάλλον. Με τον Μπίζερβαλ μαλώνει. Μπίζερβαλ είναι πάλι καλό, φίλε. Μα σου ρίξει μια κουτουλιά με το μαλλί, φίλε, του Αφάνα, θα σε κάνει. Το Μπέλκα, άμα παρκάρει, του λε. Ε, μικρέ. Έστω, φάγω πάλι ο Μπέλκα. Φάγω πάλι. Πάρε μπέλι, πάρε μου. Ένα πακέτο τσιγάρα. Μικρέ. Έχει φαγωθεί το τωρινό. Εξαγωνιστικά τον έχει ξεπατώσει έτσι. Πουλήστε τον. Ό,τι αποφασίζει η διοίκηση. Ήρθε η ώρα να πάρει λεφτά και ο Πέτρα. Δεν είναι δουλειά μας. Εμείς ναι, αναφέρουμε τα δεδομένα. Πουλήστε τον. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ πάντως παίρνει 10 σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Γιατί την ξεφωνίζαμε όλοι πολύ σκληρά. Παίρνει 10. Και θα μιλήσουμε μετά για τις μεταγραφές. Θα βοηθήσει την ομάδα να καταφέρει τους στόχους τους και να πάρουμε το πρωτάθλημα που για μένα αυτό είναι ένα όνειρο ζωής από μικρό παιδί και θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω. Όνειρο ζωής έλα πετύχει το παιδί. Εγώ στα λέω ο Πέλκας. Φίλος. Τι όνειρο ζωής. Το όνειρο, το πρωτάθλημα το ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Ούτε γκολ να μην βάζει. Δεν θα πάρει ποτέ. Είναι η ώρα να πάρει και κάνα καλό φράγκο. Ναι. Να πάρει και ο Πάο καραφτή και να τελειώνει ο Πέλκας και να έρθει μετά στα γεράματα. Όταν θα έρθει κανένα πατατούδη, κανένα αυτό στα γεράματα. Γιατί να έρθει πατατούδη. Μαζεύει... Λέμε ρε παιδί μου. Γιατί να έρθει πατατούδη, τραγόρμα. Έχω εδώ Ιβάν να έρθει πατατούδη. Λέμε ρε παιδί. Λέμε. Άμα έρθει κανένα γκούμενο και μαζεύεται τη σαβούρα. Κανένα δεν θέλουμε. Για τα δύο χρόνια όπω μαζεύεται. Εφόρου ζωή, σε πάπυρο να έχουμε Ιβάν Σαββίδη. Αυτό θέλουμε. Εκεί. Να του λεντάμε. Θα το βαλσαμώσετε δηλαδή. Θα το βαλσαμώσουμε. Κανονικά και τον Γιωργάκη, ο πρόεδρο που ταχώνει. Όχι σαν του άλλου. Θα το βαλσαμώσετε για τον Γιωργάκη. Και τον Γιωργάκη γιατί. Δεν θα χρειάζεται πολύ βάλσαμο να βάλτε. Τι πράγμα, το καλό το λόγο είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε και στον Ίγκασον. Ποιος είναι ο Ίγκασον? Ο Ίγκασον είναι μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον Ζαμπά. Ο ΠΑΟΚ έσκασε 4 εκατομμύρια σε Ροστόφ. Ναι. 4. Ναι. Τον έκλεισε για 3,5 χρόνια μέχρι το 2023. Στόπερ. Αυτό είναι του Βαρέλα. Η πληροφορία που έχω δεν είναι για τον Βαρέλα. Και τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα θα παλέψουν να τον κρατήσουν. Τι? Θα παλέψουν να τον κρατήσουν. Τι απαλέψει, τέλειο. Ο Πάκου Τσάλο θέλει στο όπερε 20. Τι θέλει στο είναι ο Κάστρο και ο Βαρέλα. Πίσω ποιο είναι. Θα κρατήσει τον. Ποιο είναι πίσω. Θα σου πω. Για φέτο. Και για φέτο γενικότερα. Κρέσ που έχει. Ναι, Βαρέλα. Θα παίξει αυτό από τον Ροστόβ. Ναι. Δύο. Παρεζά τρίτο στόπερ. Ναι. Και τελείω. Ο Βαρέλα θα παίξει στο τέλο βασικό και αναντικατάστατο. Να είναι γερότοπο. Ο Βαρέλα. Αυτό είναι. Είναι ο παίκτη που έκλειγε προχθέ τον κόλ με τη Λάρσα τη συγκίνηση. Ποιος έκλεινε? Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα δεν την είδε, δεν το είδε στο στιγμιότυπο. Στα πανηγύρια. Λάρισα. Προχθές με το Μάς. Πάω πας Γιάννενα. Ναι. Στον κόλ του Σβιντέσκη, δεν την είδε στη φωτογραφία. Θα σου πω κάτι. That's why I cry because I work a lot for score one time in PAOK win and not lose. Μπράβο. Τον άκουσες. Άμα τον έβλεπε τον Βαρέλα η Κατίνα Παξινού. Άντε πάλι με την Κατίνα Παξινού. Ναι. Ποια είναι η Κατίνα Παξινού? Μια ηθοποιός παλιά.
Άμα τον έβλεπε ο θέατρος Μανολίδου Χόρν λογοθετήδης. Μάλιστα. Αυτή η τριπλέτα, τριπλέτα των μεγάλων θεάτρων. Ναι. Θεασαρχών μεγάλων θεάτρων του θεάτρου. Εκείνο τον Βαρέλα. Ναι. Θα τον κάνανε, ας πούμε, στο έργο τον υπερέτη, ας πούμε, του αφεντικού. Τον Βαρέλα. Μεγάλος θεατρίνος. Μεγάλος θεατρίνος. Μεγάλος παπατζής. Ένα καλό λόγο θα πει σήμερα για κανέναν. Σου μιλάω για σεντερμπακάρα, έτσι. Το καλύτερο στόπερ στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε πλέον, έτσι. Το βγάζουμε δηλαδή. Είναι ο Βαρέλα και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Μεγάλος θεατρίνος. Λες. Παπάντζα μεγάλη. Ο ένας θεατρίνος, ο άλλος. Δεν έχω δει στο θέατρο μαύρο ηθοποιό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ο Ξανθόπουλος του Πράσινου Ακροτηρίου. Ξανθόπουλος ήταν. Έκλειγε κι αυτός. Βασιλάκης Καΐλας. Να το κάνουμε έτσι, άντε. Βασιλάκης Καΐλας. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Βαρέλα αφού μου τον έχει. Ζακ Νίκολσον. Το σέντερ μπακ είναι αυτός. Μεγάλος θεατρικός. Πάμε να πάρουμε όσο. Εγώ ο κύριος είναι κλεφτοκοντάς. Λόγου μου είμαι παπατζής. Αυτό είναι. Παπάντζα μεγάλη. Λοιπόν. Σας τρολάρει μια χαρά. Και ξέρεις τι λέει. Ναι, τι λέει. 31 Ιανουαρίου. Έχω άλλους 5 μήνες. Εντάξει. Τώρα ας πούμε. Άμα γράψουν και αυτοί εδώ, γιατί είναι δολοπλόκοι οι Αθηναίοι. Ότι μα μου ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι δεκαετίες 80, ρε φίλε. Αυτά είναι πάντα. Αυτά τα κόλπα είναι δεκαετίες 80. Πάντα είναι αυτά. Εάν τα κάνουν τώρα, εντάξει, και χαλάλι του, τι να πω, ρε. Αυτά τα κάνανε δεκαετία 80, 70, οπότε που δεν πήγαινε τώρα το έργο για μένα, για μένα, ρε παιδί. Μπορεί να βγω φάουλ, πού να ξέρω. Για θα βγει, να ξέρω. Εντάξει, ότι ο Ίγκνανσον θα είναι ο αναντικαταστάτη. Αντικαταστάτη του Βαρέλα. Εντάξει, οκ, οκ, είναι ένα σενάριο κι αυτό. Εσύ πε ότι 4 εκατομμύρια πήρανε. Για να αντικαταστήσουν τον Χατζερίδη. Λοιπόν, ο Χατζερίδης πρέπει να ψάχνονται ακόμη στον πάγκο γιατί σε κάποιες χώρες δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Ναι. Ή να το στείλουν ξανά πίσω δανεικό στη Δυναμό Κιέβου. Παίζει και αυτό το σενάριο. Το Χατζερίδη είναι να το στείλουν. Είπαμε, λαφάρα του Γιώργου, όπως λέμε τα καλά και μπράβο και σας βγάζουν το καπέλο, αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Εντάξει, τώρα που θέλει λεφτά, θέλει αυτό. Ποιος, Χατζερίδης, φυσικά θέλει όλο το συμβολό του. Α του κάνει μια χειραψία εκεί αυτό που φυλάει τον Γιώργο. Το βουνό, το τέρας εκείνο. Μια χειραψία τον πάει. Σπάσει ένα δαχτυλάκι όμως. Σπάσει το μικρό δάχτυλο. Ναι, χειραψία πάνω θα σπάσει το δάχτυλο. Έτσι, κρίκυλο μόνο. Μην το πιάσουμε όλη τη δύναμη. Να έρθει μετά και τα γνωστά. Θα του πει πόσα θες αγόρι μου να πάρει. Κρακ και την ώρα. Α, θα πάρω τα μισά. Μόλις κάνει κρακ το δάχτυλο. Θα πέσει 20%. Θα πας τα μισά. Τα μισά. Ναι. Λοιπόν. Γιατί έχει μεθόδους. Εγώ θα στις πω. Αυτή η χειραψία, ρε φίλε, μακριά από εμάς τέτοια χειραψία. 4 στη Ροστόφ, για να το κλείνουμε. 3,5 χρόνια συμβόλαιο, 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα έβαλε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και αυτό που πληροφορούμε είναι ότι κράτησε ποσοστό μεταπόλησης και η Ροστόφ. Μια φορά. 25%. Ναι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε για τον Ίγκασον. Ήταν μια εταιρεία. Ναι, ναι. Ένας τύπος την έκανε ζημιά. Ένα τύπο. Τι εταιρεία ήταν αυτή. Άμα το πω, θα τα βγάλει όλα φορά παρτίδα. Μην την πει. Ήταν μια εταιρεία που ένα τύπο την κυνηγούσε, την έκανε, την έρχεται κτλ. Μάλιστα. Με φωνάζει μια μέρα στο γραφείο ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία. Εσένα. Εμένα. Κατάλαβε και εταιρεία τώρα κατευθείαν. Ναι. Και μου λέει, α πούμε, εσύ λέει είσαι παρανοϊκό, αλλά πολλέ φορέ λέει πετά κάτι ωραία πράγματα. Εσύ. Ναι. Πε μόνο ωραία πετάω, αλλά είναι τούβλο. Αυτό τον τύπο λέει τι κάνουμε τώρα. Μα καταγγέλνει, μα κάνει, μα κυνηγά κτλ. Λέω δύο τι να υπάρχουν. Ή βάζει και το σκοτώνει. Ή τον παίρνει υπάλληλο. Ή τον παίρνει υπάλληλο στην εταιρεία σου. Ναι, έχω και βράδυ σήμερα είμαι εκεί. Μα του είπα. Τον πήρε υπάλληλο τελικά. Γιατί το άλλο θα το μαθαίναμε, έτσι. Τι πράγμα είσαι. Καλό. Έτσι, ρε. Αυτά τα πράγματα στη ζωή δεν είναι. Ναι, είναι στη ζωή. Με ζήτησε μια συμβουλή. Βρε αγόρι μου, γλυκούλης είσαι. Απλά τα λες κοινικά ομά και πονάνε. Εδώ, οκ. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή τι να τον κάνει. Ναι. Πάω εγώ να εκβιάσω τον άλλον. Ναι. Τον εκβιάζω. Ναι. Ο άλλος είναι ισχυρός οικονομικά. Ναι. Φτάνω μέχρι σε ένα σημείο που περνάω τη γραμμή. Ναι. Τι θα με κάνει, ή να με πάρει στη δουλειά του, ναι. Ή να στείλω δύο γορίλες. Ή να του σπάσω δαχτυλάκι. Πες το έτσι. Να με ψάχνουν, ξέρω εγώ. Δαχτυλάκι σου σπάσει, ναι. Φυσικά, υπόνομο μη. Μη. Τι μη. Καλημέρα, παιδιά. Γνωρίζουμε τι έγινε με την τιμωρία τη Άγια από τα επεισόδια που έκανε για την τιμωρία τη UEFA. Μαλακούρα την πέρασε. Όχι, δεν την πέρασε. Κάτι προστιματάκι. Όχι, αυτό ήταν για το προηγούμενο παιχνίδι. Η απόφαση για τα επεισόδια που κάναν τα χοντρά. Θα βγει μέσα στο Φλεβάρι. Έχουν γίνει κάποιες δίκες τέλος πάντων. Η απόφαση μέσα στο Φλεβάρι δεν θα τη βγάλει μαλακούρα η ΑΕΚ. Εκεί θα συμβάλλει κανένα βγάλει. Αποκλεισμό με την με αναστολή, άμα την φάει τότε θα είναι μαλακούρα. Αλλά η καμπάνα θα είναι καλή. Ήταν υποτροπιασμένη η ΑΕΚ. Ήταν, είχε κάνει. Αυτά τα που άκουσε την ναι. Τιμωρία ήταν για τα προηγούμενα που είχε κάνει. Άλλα. Κάτι καπλογόνα. Τώρα δεν μπήκα μέσα, σκοτωνόντουσαν. Ναι. Λοιπόν, αυτά το Champions League τα απαγορεύει. Εντάξει. Δεν ήταν η έτοιμη η ΑΕΚ για Champions League. Το έδειξε και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ενώ εσύ σου λέει έτοιμο να πα στο Europa League. Έτοιμο είναι. Άμα έβαζε του βασικού. Αφού δευτεράτη έβαζε στο Europa League. Δεν τα λέγαμε εδώ. Ναι. Και έλεγε καλά, κάνει ο Λουτσέσκου για να πάρει τον τάμπλε εδώ, δεν τα λέγαμε. Εγώ σου είπα, φύγετε από το Champions, από το Europa League, τελείωσε. Ναι. Πάει.
Πώς τον αντέξεις ρε φίλε, βαρέα αθυγίνα λέει πρέπει να πάρεις πρωί πρωί, καλημέρες λέει εδώ, ο άλλος φιλαράκι. Για μένα λέει. Εγώ πρέπει να πάρω το βαρέα, ναι, εδώ με αρρώσεις, αλλά είναι γλυκό κουμπαράκι. Γλυκός άνθρωπος. Το εναλλακτικό ρεύμα μπροστά στο τρελό είναι γατάκι, τώρα πάλι τα χαφ του Ολυμπιακού είναι καλά, μέχρι που προχθές μας έλεγε ποιος νάτχο που ήρθε από το ρώσικο πρωτάθλημα, χαφ από τη Ρωσία λέει παίρνετε, τα έλεγες αυτά ρε. Δεν ήξερα τον Νάτκο, ο Αλέφαντος δεν τον ήξερε. Τι είναι αυτός ο Νάτκο, λέω καλό, θα σου κάνει δουλειά αυτός. Τα ξέρεις του λέω. Και μαρκάρει και φεύγει. Στο μαρκάρισμα είναι soft, ρε φίλε. Είναι soft το μαρκάρισμα. Είναι μπαλαδωρός. Αυτός είναι και ο Ολιβέριας, αυτό το στυλ. Ποιος? Όχι, ρε φίλε. Όχι, μην το βάζει επίπεδο Νάτκο στο μαρκάρισμα. Γιατί? Καμία σχέση. Ναι, θα το δεις και θα μου πεις. Θα μου πεις αυτός είναι άγριος. Μόλις μπει και τρώει τις κάρτες. Ναι, θα σου πω εγώ. Δεν είναι μαρκάρισμα Νάτκο, το λέω 100%. Το χαρίσει μαρκάρι καλύτερα. Με μυαλό περισσότερο σίγουρα. Λίγο παραπάνω. Ναι. Και έχει και ταχύτητα βεβαίως περισσότερη από τον Νάτχο. Ναι. Και έχει και βρωμό σου το σαν τον Νάτχο. Έτσι για να μην αρέσει. Ένα χαφ το μετράμε από πολλές πλευρές. 100%. Το πιάνουμε ποικιλοτρόπω. Μα έτσι πρέπει να κάνουμε για να αξιολογούμε ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Ωραία. Να δούμε και τα μαρκαρίσματα, τα πλαϊνά που λες εσύ. Έτσι που είναι σημαντικά πλέον στο ποδόσφαιρο. Να δούμε πώς προωθεί το παιχνίδι από τον άξονα γιατί το προωθεί ο συγκεκριμένος. Ναι. Έχει τριμπλίτσα καλή, είναι τεχνίτης. Ναι. Σουτέρ. Σουτέρ. Έτσι. Να το δούμε, να το δούμε. Ναι. Αλλά τα μαρκαρίσματα του δεν είναι κακά. Λέω ότι ένα τέτοιο χαφ, ναι, καλός, πρέπει να έχει ένα ψηλό χαμαλάκο δίπλα του για δεύτερο και ένα τρίτο που να είναι πιο. Δηλαδή, πώς θα μαγειρέψει το. Καταλαβαίνω και δηλαδή. Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου έλατε που δεν θέλει εξάρι. Εγώ που... θες ένα στήριγμα από πίσω, θες ένα καμαρά, το καταλαβαίνω. Ο Λουτσέσκου. Θέλει οχτάρια. Σε ένα φίλο μου Ρουμάνο. Σε ένα φίλο μου Ρουμάνο. Πάλι βρήκε φίλο του Ρουμάνο. Ναι. Μιλήσαμε. Τα στιγμή, ναι. Και λέει εγώ για ποιο λόγο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να χρησιμοποιήσω ξανά. Ένα φορτούνι δηλαδή σε δύο μάτς. Τι βγάζω την άκρη. Ένα χάφι έχει καλό. Έτσι. Ναι, ωραία. Ο Τόρσο είναι πεθαμένος, ας πούμε. Οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Οχτάρια είναι. Έτσι. Γιατί να πάω εγώ να κάνω. Έξυπνος ο Ρουμάνος. Ναι. Ξέρεις τι σου λέει με αυτό. Ναι. Δεν με νοιάζει η Ευρώπη. Το είπε, ναι βέβαια. Ναι. Το είπε και το έδειξε ο άνθρωπος. Καλά έκανε. Και καλά έκανε, ναι. Αλλά εσύ. Μην με βάζεις τους ύμνους με τον Μπούζο. Δεν έπαιζε Champions League φέτος όμως. Γι' αυτό μιλώ. Όταν ακούτε για Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Το καλοκαίρι που και εγώ ήμουνα και ήμουνα προκριματικά Champions League, την είδες στην ομάδα. Ναι. Την είδες στην ομάδα πώς κατέβηκε. Καθάρισε ο πρόεδρος. Πάλι καθάρισε ο πρόεδρος και στην Ευρώπη καθαρίζουμε. Στην αποβολή. Εκεί είμαστε, ρε φίλε. Στην αποβολή. Με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Βγάλα το φόρο και στην Ευρώπη. Καθάρισε ο πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι θα το βάλει τον Ολιβέρα πες του τρελού ότι είναι δυνατό κόφτη Ολιβέρα πες του. Είναι. Καλύτερο εξάρι και από τον Κάνιας άμα θέλει να τον βάλει εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αν τον βάλει στο σκόφτη θα τον χαραμίζει γιατί έχει πολλά καλύτερα χαρακτηριστικά μεσοεπιθετικά. Ναι. Και μεσοεπιθετικά. Ναι. Αλλά αν θες να παίξει και κόφτη, παίζει και κόφτη. Στην Ελλάδα θα μας δώσει με τον Μαρούσιο ένα θέαμα στα χαφ. Ναι. Με τον Μπίζεβαρ. Όντως, αυτό εδώ αυτή η τριάδα είναι πολύ καλή. Ναι. Θα νοσήμω ή στα μαρκαρίσματα. Μπορεί να τα δώσει αυτό τα μαρκαρίσματα. Καθαρίζει ο Βαρέλα με τον Κρέσπο και τον Βιερίνη με τον Μάτος και τον Γορίλα τον Πασχαλάκη. Να πούμε τον τρελό. Σωστά. Τον Γουστάρο με χίλια να πούμε. Τον Πασχαλάκη. Στη δεξιά πλευρά τον έχω. Ναι. Βέβαια. Πολύ δεξιά. Τέρμα μπάντα τον έχω. Γιατί τον έχω τέρμα μπάντα. Ναι. Γιατί η ζωή του Πασχαλάκη ήταν ενός άντρα ο οποίος δεν τα βάλε κάτω. Σωστό. Και δικαιώθηκε. Όχι, τον αγαπάμε Πασχαλάκη, αγαπάμε. Και, και τον στηρίζουμε και στα δύσκολα. Όχι. Μόνο έτσι έχουμε κάνει δύο γκολ στο πίσω δοκάρι. Ναι, τον κρατάμε. Παίξει ωραίοι. Άρα. Παίξει ωραίοι. Να παίξει ωραίοι. Αυτοί είμαστε. Να. Το Πέλκα δεν παίζει τρεις μήνες μπάλα. Ξεχνάνε όλα τα περσινά που είχε 10 γκολ, 10 assist. Τον Πέλκα! Τι στέλνετε τον! Γιατί ρε έτσι, γιατί αυτή η αντίδραση. Είναι λογικό, κάποιο μπορεί να έχει κάψει. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί. Ναι, γιατί δεν παίζει ο Μπίσεσμα. Γιατί βάλανε. Σωστά, ναι. Τον πήγε. Το βάζουν. Ψηλά. Α, ψηλά. Ναι. Δεν μου λες, τον Νουάρτα τον οποίο έχουμε βάλει σήμερα και εκεί σας καλημερίζουμε. Ναι. Ο οποίος τι κάνει ρε αυτό το παιδί. Τι γλυκό αγόρι, αλλά όχι σε εμάς. Ας τα κάνει όπου θέλει, τον αγαπάμε, τον έχουμε στους καλούς, αλλά μην τα κάνει όταν παίζει στον ΠΑΟΚ. Ο Άρτα τέλειωσε πριν καν τελειώσει, ρίξει ο διαιτητής στη λήξη, έβγαλε την μπλούζα και έχει τρέξει την κερκίδα στο γεντικουλέ να τη δώσει μια κορασίδα. Δηλαδή αυτός μπορεί να έπαιζε μπάλα και να έχει στο μυαλό του να έχει άλλα πράγματα πάλι στο μυαλό του. Γλυκά τα λέμε έτσι. Τώρα ακούει ένας 50, 45, 55 στον δρόμο. Ναι. Και ξέρεις πως το ζηλεύει τον Άρτα. Το ζηλεύει, ναι, οκ. Okay. Ε? Μα είναι ωραίος τύπος ο Άρτα, ρε. Τον αγαπάμε τον Άρτα. Ναι. Μπάλα δεν μπορεί να παίξει όμως. Σε ψηλό επίπεδο, τι να κάνουμε τώρα. Στη δεκάρη τι ήθελες να τον κάνεις πέρσι. Ναι, ήθελα να τον κάνω, αλλά. Μπάρε μου. Πού να ξέρω, πού να ξέρω το μυαλό του ότι είναι μόνο εκεί κολλημένο. Δεν είδες τη μάπα του ότι είναι προβληματική. Ναι. Είμαι δηλαδή σίγουρο. Ο Άρτα, άμα το δεις ένα μπαρ. Ναι. Να κάθεται μόνο. Θα πει τι ωραίος τύπος. Εγώ θα πω προβληματικό είναι. Γιατί ρε φίλε. Έχει πρόβλημα, κουσούρι. Σου ματιά, τι κουσούρι. Ριακό, μάτια. Πήγε την έπεσε κατευθείαν. Δεν πρόλαβε να σφίξει ο διαιτητής. Έτρεξε σφαίρα κερκίδα σου. Δεν είσαι φυσιογνωμιστής. Είμαι. Είσαι. Πολύ. Και ο Ενρίκε Ζαβός είναι. Να έχει υπόψη. Ο Πέδρος δικός μας. Έχει μια ζαβάδα την έχει. Έχει άλλη τρέλα όμως.
Έχει άλλη τρέλα. Υπάρχει τρέλα με τρέλα διαφορετική. Δώσουμε 30 δευτερόλεπτα. 100, θα θέσω. Αλλά πρέπει να κλείσουμε. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Γυρίζω από τον τελικό κυπέλου Λάρισα στο Βόλο. Ναι. Το σήκωσε ρε Πολυνίκη. Πτώμα γυρίζω. Κυπελού και δύο κύπελα σε ρίχνει. Και έρχεται η Ευγενούλα και μου λέει ναι. Τι έγινε, λέει τον γκολ αυτό και τα λοιπά. Το είδα, λέει, μ' άρεσε αυτό που βάλε τον γκολ. Λέει γιατί δεν παίζει από την αρχή αυτό. Ο τρελό. Ναι. Λέω γιατί αγάπη μου, αυτό είναι ένα παίκτη με τρίπλα ταχύτητα, διείσδυση κτλ. Δεν δουλεύει το μυαλουδάκι του. Αλλά είναι τρελό. Ναι. Τι μου λέει ο Γερμανό. Σαν και σένα. Σαν και σένα. Ναι. Α, μπράβο, σαν και σένα. Υπάρχει όμω τρέλα. Καλός. Τρέλα με είσαι τρέλα. Καλό τρελό. Ναι, 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 ναι. Και ο Ερίκε μέσω χορτάρι, εμένα μου αρέσει η τρέλα που βγάζει. Ξέρεις τι μου αρέσει. Ναι. Ότι μπορεί να κάνει δύο τρίπλε, να σου κάνει γκολ κτλ. Και να αποβληθεί στο επόμενο λεπτό. Και να κάνει στο 20 λεπτό και στο 22 λεπτό δύο μαρκαρίσματα και να σου μείνει με 10 παίκτε. Ακριβώ. Οπότε τι κάνει στο τρελό. Του λε τρελέ. Θα πει μετά το 70 να μην προλάβει. Θα βάλω ένα χαμάλι χαφ, ναι. Αλλά θέλω να μου μπαίνεις με τρίπλες και τέτοια. Άσε τα μαρκαρίσματα, θα βρω εγώ ένα χαμάλι να σου κάνει. Να σε στηρίζει, ναι. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τιμολόγια να κόβει και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Το περίπτερο, το καφέ, το γάλα. Ε. Ναι. Λοιπόν, καλά θα επιστρέφω. Σούπερ, κούκλος είσαι, γλυκύτατος. Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα με το Flames to Go μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ski pass για τα Καλάβητα με εξοπλισμό και διαμονή, παρακαλώ, μέσα από το My Free to Go Up. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My Free to Go Up και να εξαργυρώσετε στον διαγωνισμό τα Flames που έχετε συγκεντρώσει. Τα δώρα όμως δεν σταματούν εδώ, γιατί κάθε μέρα θα βρείτε νέους διαγωνισμούς μέσα στο My Free to Go Up. Μην ξεχνάτε βεβαίως και τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό για ένα Fiat 500. Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool ακούτε μαζί με Βίτσι σήμερα, βουνό απέναντι. Αμέσως τώρα παίρνει σκυτάλι ο πιο ευτυχισμένος μάγειρας του κόσμου, έτσι, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για δεύτερη ωρίτσα. Αν μείνετε έξω το σπίτι, αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, σιγά, η Χουάνη, το αυτό, η σόμπα έκλεισε, άντε. Βάλτε και λίγο μπλε στο ραδιόφωνο. Ολέ, 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 η ραβιά. Έλα καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 10 μετά τις 9, θα βάλουμε και μπλε στην εκπομπή, δεν το συζητάμε, γιατί θέλω να σχολιάσουμε μια θέση του Ρόκα. Υπάρχει χτύπημα και στην Μέτρο στο σήμερα με πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά καλούδια για όλο τον κόσμο. Ο Ρόκα έκοψε τον Αραβίδη, του τον πρότειναν και λέει όχι δεν τον θέλω αυτόν. Πεχταράς ο Ρόκα. Γούσταρες, έτσι, φτιάχτηκες, ε. Για να τον κάνει τον παλέμαχο. Φτιάχτηκες. Έχω ένα παλέμαχο τον Περόνι που με κάνει τη ριζιά. Τι κάνει, δηλαδή, δεν θέλω άλλο, μου φτάνει. Τον παλέμαχο λάχο. Ναι. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ. Ο Ηρακλής, ο οποίος γενικότερα ψάχνει για ηλεκτροφόρα, αλλά... Δεν το κάνω. Τι δεν το κάνει, χρειάζεται. Θα σου δώσει ο Ανδρώνης τον αυτόν. Ποιον, αφού δύο είχαμε εμείς οι Μακεδονικοί. Πήραμε και έναν τρίτο. Σώθηκε τώρα ο Ανδρώνης, δεν ανεβαίνει η κατηγορία. Ναι, δεν πέφτουν κιόλας από ό,τι έμαθα. Ένα ομορφόπεδο Αγγελούδη το λέει. Ο Αγγελούδη. Θα σου δώσει τον Αγγελούδη. Παγώθηκες με τον Αγγελούδη. Παγώθηκες με τον Αγγελούδη. Θα σου δώσει τον Αγγελούδη. Λοιπόν, νέες υποσχέσεις είχαμε του Βασιλιάδη για τα θέματα του Ηρακλή όσον αφορά. Μέχρι να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του κ. Βασιλιάδη, θα πέσει πιο ΣΥΡΙΖΑ από κυβέρνηση. Λες, θα ψάχνουν να βρουν τον Ορφανό. Ορφανός του Παοξής. Ναι, ναι. Χλωμή η κατάσταση. Γεια σας. Σφίξαμε. Για δήμαρχο δεν βγάζει αυτός ο Ορφανός. Ναι, για δήμαρχος βάζει. Το δήμαρχο. Το δήμαρχο. Βάζουν κι άλλοι βάζουν. Προκαλώ τους Αριανούς του Άρης Γιάννη. Τι προκαλεί τώρα, ναι. Να βάλουν το μισθό του στον Άσο. Στον Άσο. Το μισθό του. Είσαι τόσο σίγουρος να παίξουμε μαζί ένα σχήμα. Εγώ πάω σε. Τι πα, ιδίωση. Όχι, εγώ πάω στα ΧΕΠΑ, δίνω σε έναν άλλο στο 1000 ευρώ. Ναι, ναι. Παρά να τα βάλω στον Άρη. Στον Άσο. Θα κάνει καλό, ούτως άλλως. Να τα δώσει στον άρρωστο παρά να τα τζογάρει. Παρά να τα τζογάρει. Θα τα χάσει. Α, είναι και χαμένα κιόλα. Χαμένα θα είναι. Όποιο δεν τον θεωρεί επικίνδυνο είναι μπούφο. Άκουτα από τον Μύρο. Άκουτα από τον Μύρο. Είναι μπούφο. Ο Πάου θέλει να μείνει τα Γιάννα στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω. Ξάνθη. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, ναι. Ένα λόγος τώρα. Άρα το διπλό Άρης Γιάννενα. Άρης Γιάννενα διπλό. Τι πράγμα είσαι ρε εσύ, τι ραδιουργία είναι μέσα σου, τι πράγμα, τι χτυπάνε, τι καμπανάκια βάρανε μέσα σου ρε αγόρι μου. Δηλαδή φοβερά πράγματα, για πάρε μια ανάσα λίγο. Θέλεις εσύ ή μη ο κόσμος ακούει καινούρια τηλεόραση τώρα για τους αγώνες, τα ντέρμπι που ακολουθούν. Αλλά όλο το καθυστερείται μέχρι να βγει η καλή προσφορά, να βρέξει λεπτά ή λεφτάκια ή οτιδήποτε άλλο. Τέρμα, τώρα την παίρνεις από το πλαίσιο χωρίς καθυστέρηση και χωρίς κάρτα. Με δόσεις. Σήμερα, τώρα.
Σε 5 λεπτά έχετε έγκριση και με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς για να διαλέξετε ανάμεσα στα χιλιάδες προϊόντα από το πλαίσιο πρόγραμμα δόσεων μήνα-μήνα-μήνα-μήνα από το πλαίσιο για όλες τις εύκολες αγορές χωρίς κάρτα, χωρίς αναβολές για να απολαμβάνετε απρόκειται για τηλεόραση τον αγώνα και τις καθυστερήσεις του στην οθόνη που το αξίζει. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. 1η του Φλεβάρι, Μετρόπολης ακούτε. 95 και 5, cool, rap, δίτσι, στα μικρόφωνα. Πλέον λέει τα λόγια περισσεύουν, λέει. Ο Μπάμπης σας λέει ένα μήνυμα. Ο Μπάμπης. Ναι, το φιλαράκι μας. Ο ένας λέει δίνει χρήματα παίρνοντας παιχταράδες και ο άλλος λέει φτιάχνει τα γραφεία της Νουδού. Ένα σχόλιο λέει Κωνσταντίνε, θα κάνεις. Το παράτησε το πρωτάθλημα, το παράτησε, λες, βέβαια. Ναι, αλλά αφού κάτω, άμα διαβάζει, λέει παίζουμε μπαλάρα, είμαστε πρώτοι, τελικές, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πάμε να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ναι. Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά παίξαμε μπάλα. Βέβαια, προσπαθούν να κατευνάσουν και τα πνεύματα γιατί δύο χρόνια Ολυμπιακός χωρίς πρωτάθλημα. Ναι. Εάν συνεχίζει αυτή η πολιτική, τα δύο θα γίνουν πέντε. Θα αρχίσει, ναι. Αν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο. Θα αρχίσει το Ρέντι να έχει κορνέδες. Κορνέδες, αν και ανοίξουμε ζαχαροπλαστία γύρω-γύρω. Αν και νομίζω ότι ο κύριος Μανινάκης είναι ένας έξυπνος επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Και με τη θύρα αυτά έχει καλή σχέση. Τις καλύτερες. Αυτό το συζητούσαμε χθες. Οπότε... ότι εκεί τους έχει δικούς του όλους εκεί. Καμίνια, ξεκαμίνια. Αν έχει δικούς του ανθρώπους εκεί. Ναι, έχει. Τι τους νοιάζει ο Ολυμπιακός αν αυτοί έχουν καλή σχέση με τον πρόεδρο. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια που ο φύλαθρος οργανωμένος κτλ. Είχε μια φλόγα και τα λοιπά και είχε μια. Αγνή έτσι αγάπη, χωρίς να έχουμε δούνε και λαβή. Τώρα με τα δούνε και λαβή είναι σου λέει εντάξει, μια χαρά με κι εγώ θα πάω. Ύστερα, ναι. Οι κερκίδες πια ναι. Δεν είναι ενιαίες. Δηλαδή στη θύρα των οργανωμένων έχει δεξιούς, αριστερούς, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους. Από όλα, από όλα. Ναι. Ναι, οπότε όλα. Δεν είναι πάμε, είμαστε η τάδε θύρα, ορμάμε στον πρόεδρο ή τα έχουμε καλά. Ξέρω, έχει διασπαστεί το ολοκίνητο. Ναι, ναι. Έχει αδυνατήσει. Έχει αδυνατήσει, ναι, σαν κυλιντάει το σύνταγμα. Έχει αδυνατήσει γιατί έχει διασπαστεί. Μπήκαν πολλά κομμάτια και πολλές κοινωνίες μέσα. Εντάξει, είναι ομάδες με πολύ κόσμο, λογικό να το έχουν εδώ. Εδώ φτάνουν οι φίλαθλοι των ομάδων να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους για πολιτικά μέσα στην κερκίδα. Αυτό είναι προσβολή για την ομάδα. Είναι, μα μία κερκίδα ρε φίλε είναι πάρα πολλές κοινωνίες μαζί. Δεν τα είχαμε αυτά παλιά. Ήταν οι Αργιανοί, ήταν οι Παοξίδες, ένας ήταν ο αρχηγός. Δεν είχε αδεξιούς, αριστερούς, πράσινους, κίτρινους. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Οι κερκίδες αποδυναμώθηκαν. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα σε όλους. Εσύ, κουλ, πώς ήταν αυτός ο Ολιβέρας εμάς. Μεγάλο που λένε ο παίκτης είναι από το υψηλότατο ράφι. Ναι, ειδικά για Super League είναι ράφι που δεν το φτάνει. Δεν το έχει φτάσει ούτε ο Πάο ξανά, έτσι, για το συγκεκριμένο παίκτη. Η διοίκηση είναι πολύ μπροστά, ρε γκαθάκια. Σκεφτείτε, να είχαμε ακόμα τον Νουάρντα και να έσκαγε μύτη ο Ολιβέρα με τη γυναίκα του. Ναι, είναι δυνατή η κορασίδα του Ολιβέρα. Εμείς το θέλουμε για μπάλα. Καλημέρα, παλικάρια, αυτόν τον Άρη θέλουμε. Καλημέρα, παιδιά, Κωσί τον Καρυπίδη και τα μάτια μας. Είναι παντού δίπλα στην ομάδα. Καλά που λένε οι Αριανοί που κατέστρεψαν τον Άρη και θέλουν το πρωτάθλημα να είναι αέρας. Καλά, με τη Λαμία τον βρίζατε. Τι. Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε να ανοίξουμε γραμμές να ακούσουμε και τους φίλους του Άρη πώς είδανε τη χθεσινή τους νίκη. Τους φίλους του ΠΑΟΚ πώς είδαν τις μεταγραφές. Ναι. Και θέλω να μου διαλέξουν, αυτό ήθελα να το κάνω το ερώτημα και σε σένα, ποια θεωρείς ότι θα είναι η πιο κερδοφόρα, παύλα, καλή ποδοσφαιρική μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα προσφέρει και στο χορτάρι. Θα έχει και μεταπολιτική αξία. Είναι έξι παίκτες που ήρθαν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Με Γιαννούλη και Ενρίκε. Γιατί επέστρεψαν και αυτοί. Γιαννούλη, Ενρίκε. Μίσιτς. Ναι. Σβιντέρσκι. Ναι. Ίγκασον και Ολιβέιρα. Ολιβέιρα. Αλλά Ολιβέιρα είπαμε είναι για 6 μήνες. Η ρήτρα είναι 12 εκτός αν ψήσουμε το Σέρτζιο από την. Άμα πλακώσετε λίγο στη γυμναστική. Το Γιαννούλη. Γιαννούλη εκεί θα πας. Μπορεί να πάτε. Γιατί ο παίκτης έχει ποδάρι. Potential τρομερό. Αριστερό, να το έχει αυτό το potential. Potential να πούμε. Ψηλός δεν είναι, κοντός δεν είναι, ψηλός είναι. 1,80 είναι. 1,80 και αριστερό μπακ δεν είναι άσχημα για Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να πηδήξει. Αλλά πρέπει να το δυναμώσετε. Πάνω. Πάνω. Με τον Ζαβαζατζίδη. Ζαβαζατζίδη. Ναι. Εκεί που τρώνε πρωινό αυτοί με τον Κροκόδουλο. Τρεις κροκόδουλους. Στου Κατεβασιά. Ναι. Αλπίνο βούτυρο και τέτοια. Ναι. Αυτούς εκεί τον μπακ θα τον κάνει. Γιαννούλη. Ψηφίζω ότι Γιαννούλη θα είναι. Εγώ. Γιαννούλη. Ναι. Δεν θα πολύ διαφωνήσω, να ξέρεις και εγώ προς τα εκεί είμαι ανάμεσα σε Γιαννούλη και Σβιντέρσκι γιατί αλλά ξέρω και θα πολιτούν. Από αυτού που θα πάρετε λεφτά πολλά, ναι. Θα είναι ο Φόρτσα. Ο Άκκομ. Ναι. Ναι, δεν τον βάζουμε τα γραφές, δεν τον είχες. Ναι, λέω, θα πάρετε πολλά λεφτά από αυτόν. Θέλω να μας πει και ο κόσμος ποια πιστεύει ότι από τις 6 θα είναι μεταγραφή που θα δώσει και χρήμα και ουσία στο χορτάρι. Έτσι, γιατί ο Πορτογάλος καλός χρυσός top level, αλλά 6 μήνες τον έχουμε σίγουρα. Πάει. Ναι. Αυτός. Καλημέρα. Μπράβο. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Γεια σου, ρε αγόρι μας καλό. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Αχ, πικραμένος Ξανθιώτης. Αχ, κούλα. Τώρα έφεξε το ξεφωνητό από τον Κωστή, έφτιαξε την καρδιά περιβόλαια. Τι έπατε, ρε Γιάννη, το ξεφωνητό. Πολύ ποδοσφαιρικό.
παιδιά. Ο Γκέντριξιν τι έπαθε, ρε, και δεν έπαιξε, γιατί. Ρε, ραπ. Αφού σου λέγα προχθές, έλα Ξάνθη να πιούμε τσίπουρο. Τι να ζω να δω, Ξάνθη. Εγώ έμαθα κάποια πράγματα και δεν ήρθε. Το μετάλλιωσε. Πήγε μέχρι εδώ, μέχρι τις Σέρες, έφτασε και γύρισε πίσω, λέει. Όταν άκουσα. Όχι, Σέρες, Καβάλα. Ναι. Όταν άκουσα τις ανησυχίες σου και τις μπηχτές που έριχνες χθες, την ψηλιάστηκα κι εγώ, φίλε, και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μπας περιπτώσει. Στο Καρατζαφέρι, 10 λεπτά πριν το μάτς, Γιάννη μου λέω. Γιάννη μου λέω. Παίξε το μισθό μου στο διπλό και δώσε το μισθό μου. Έχουνε, το ναι. Δέπισε στον άλλο. Ευαγγέλιο λέει το μάτς είναι. Τι να ναι. Πάω, τι να πάω να δω. Μιλάμε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Ξέρεις τι μου θύμισε. Τα γκολ του Μπενίσκου εκείνο τον ημιτελικό. Αυτή η Ξάνθη, παιδιά, δηλαδή έχει κάνει και κανένα κανονικό παιχνίδι. Εκείνο το μάτς, με τον Ηρακλή τα ίδια, με τον Άρη τα ίδια, με τον Μπάκου. Τι είναι αυτή η Ξάνθη τελικά, ρε φίλε. Η Τίνα Σπάτη, πώς τη λες. Τι είναι αυτή η Ξάνθη. Ωραία γυναίκα η Ξάνθη. Είμαστε, για να δείτε, ρε, ωραία, θα το δίνει καλά. Ναι. Πώς. Ωραία γυναίκα, λέει η Ξάνθη, λέει, είναι μια χαρά, λέει. Δυστυχώς τώρα εδώ που φτάσαμε. Αρχίσαμε να λέμε το ένα και το άλλο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Όποιος έλεγε την Ξάνθη, δηλαδή. Το έλα, ρε, να σώσουμε τα Γιάννενα θέλουμε τώρα. Εντάξει αυτό, τώρα. Απλά μετά το τέλος του παιχνιδιού μιλάμε. Είναι ο Πετράκης, τώρα βάζει Βάιλερ εδώ στο Παντελίδης, Παντελίδης και εσύ, λες και πήραν τον τελικό Champions League. Ξέρεις τι έγινε μετά. Επανηγύριζαν, εντάξει, ξέσπασαν. Εντάξει. Πείτε να ευχαριστώ τον πρόεδρο τον έναν και τον μεγάλο πρόεδρο εδώ τον Ιβάν. Πείτε οι Αριανοί ένα ευχαριστώ και τον Ιβάν. Να πει και ο Χριστό Βασίλης, γιατί έχετε γίνει παραρτήματα να πούμε. Πείτε να ευχαριστώ τον Ιβάν Αριανοί. Πείτε να ευχαριστώ Χριστό Βασίλη τον Ιβάν. Να πω κάτι ακόμα, ρε. Ρίχτω, ρίχτω, ναι. Άιντε τώρα. Πανηγυρίζουν οι Αριανοί. Κάτσε, θα τα πεις, θα τα πεις αυτά. Μισό να ακούσουμε τι θέλει ο φίλος, ναι. Να πω χαιρετίσματα στην εκλεκτή σας κυρία. Βεβαίως, την κυρία Δώρα. Και να μου στείλει μια τούρτα στην Ξάνθη. Τούρτα στην Ξάνθη. Φύγε, ναι. Φύγε, τα λέμε Ξανθιώτη. Δεν έπεισες θες. Τι έλεγες, Κωστή, τώρα, τι έλεγες, να πεις ένα ευχαριστώ στον Ιβάν, γιατί είσαι στον Ιβάν. Πάλι ο Ιβάν μπλέκεται. Να πει ο Πετράκης ένα ευχαριστώ τον Ιβάν. Και ο Πετράκης τον Ιβάν. Ναι. Όλη η κοινωνία τον Ιβάν να πει ευχαριστώ. Ναι. Μάλιστα. Να πούν και οι Αριανοί ένα ευχαριστώ τον και πρόεδρο. Και οι Αριανοί, του Άρη, μάλιστα. Γιατί ο πρόεδρος του Άρη είναι άνθρωπος, ο κύριος Καρυπίδης. Κύριος Καρυπίδης, ναι. Που έχει καλές γνωριμίες. Και είναι και γρήγορος. Και είναι γρήγορος και έξυπνος. Και εκεί που είναι, εκεί μπορεί να είναι και αλλού ταυτόχρονα. Εκεί που είναι, είναι και αλλού. Ναι. Και άμα φύγει από τον Άρη, ναι. Θα έρθει καλά σκόρδα εκεί σαν την Κουκουβάγια. Είναι στο Γαλλία, Στρασβούργο. Ναι, καλή και τον Οδοντίατρο. Θα σας πάει πάλι, σας κάνει 40 εκατομμύρια χρέη εκεί με τους Γιάννηδες. Όχι, τι γεζιά, πάντα μετά. Και θα πάτε να παίζετε, ξέρω εγώ, με την Χρυσούπολη, βρε. Αριανή. Δεν θέλω, δεν θέλω. Μη, νόνος. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον, α. Φώτης ψυχικό. Καλώς ο Φώτη, ρε. Έχει μια θλίψη. Μιλιακάδα, σημαίνει, μιλιακάδα. Μιλιακάδα. Επιτέλους. Δεν σκότωσες καμιά πάπια και είσαι στεναχωρεμένος. Εγώ έχει, ρε, τέλος ο πάπιος. Τέλος. Πού είναι τώρα το κρύβλι. Τέλος. Το χρόνο. Στη Φάδο, Ζαρκάδη, έφαγες κουμπαράκι καμιά φορά. Τι Ζαρκάδη. Στη Φάδο. Απαγορεύεται. Να ρωτήσω τον κινηστό. Ο κινηστό, ναι. Απαγορεύεται, το ξέρω, αλλά μα έχει φάει, ρωτάω. Μα άρεσε. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Έλα, ψυχικό, διαπέσαι. Εγώ, ναι, γιατρό. Ναι. Συγχαρητήρια στον Άρη και στον Καρυπίδη. Βέβαια. Στον Καρυπίδη και στον Άρη. Γιατί, ναι, ρε παιδιά, στον Άρη. Στον πρόεδρο πρώτα. Μάλιστα. Αλλά βλέπω πάλι άρχισαν για Ευρώπη που μιλάνε και πάλι. Και τι να μιλήσω, αφού στα είπα και χθες, ποιο θα βγει Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ομάδες. Μόλις περάσουν στα Γιάννενα εκεί, δεν χάσουν στο καρδιά. Δεν υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή, ποιο θα πάρει θέση του Άρη. Πείτε μου τώρα, χωρίς πλάκα, ο Πανιώνιος θα πάρει θέση του Άρη. Με ποιον. Γιατί ο Πανετολικός θα πάρει θέση του Άρη. Νομοτελειακά, ο Άρης με το Ρώσο που έχει να βγει Ευρώπη. Τέλος. Εάν δεν βγει, τότε πάρτε του Σαμπάρζε και ξεφωνίζει του. Αλλά δεν γίναμε να τον πάρει κάποιος άλλος. Γιατί τους ξεφωνίζει. Δες τον Ρώσε του Άρη και δες τον Αλωνόρε, φίλε. Είναι ανώτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Του Καρυπίδη. Έχει και Καρυπίδη. Ορίστε στην τελική. Πώς θα γίνει. Ναι. Ναι. Είναι ένα βαθμό πίσω τον Παναδικό. Θα τον περάσει ένα εβδομάδα τον Παναδικό. Να ξέρεις. Ναι. Δύσκολο βλέπω τώρα με κάνει καμιά πατάτα πάει και γυρίσει πάει. Και εκεί σου περάδε στην τρία να καλμάρω λίγο γιατί πάλι το βλέπω να γίνεται. Καλά. Το μάτς με τα Γιάννενα να το φοβάμαι κι εγώ. Να ξέρεις. Το φοβάμαι κι εγώ. Θα γίνει υπόθεση πάλι. Γιατί αυτή ξέρεις είναι... Να δω το Βαραγιάννη την άλλη μέρα, πήρε το θα ανεβάσει. Με ξένα λεφτά το παίζουν αρχηγή, κατάλαβες. Ναι. Και ναι. Κάτι ακόμα. Ναι. Καλά ρε εσείς. Είναι που είναι το προϊόν, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, είναι άσχημο. Πάτε και βάζετε την ίδια ώρα τον Πάο και τον Άρη. 7 και 7,5 να κάνουμε, αφού άρεσε είναι συνέπ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι έρθει, δεν μπορεί να την κάνουμε πιο μπροστά να πούμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η έρθει που το βάζει εκείνη την ώρα. Θα έχει θεαματικότητα την ίδια.
Όχι, δεν θα ήταν. Δηλαδή στο Άρης ΠΑΟΚ, παοξίδες θα βλέπουν Άρη. Δεν τα ξέρανε. Όταν βγήκε το πρόγραμμα, δεν το ξέρανε. Ρε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι το προϊόν που είναι καταρακωμένο. Βάζουν και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην ίδια αυτή. Βογκάν πολλά τα πούμε τι λέει ο Κωστής τώρα. Λέει ότι το μάτς του Άρη με τον ΠΑΣ είναι Κυριακή στις 7 και το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι στις 7.30. Είναι δυνατόν. Σε δύο διαφορετικά κανάλια. Μα χάνουν και θεαματικότητα. Εγώ αν ήμουν τώρα, για παράδειγμα, είχα μια εταιρεία και μου λένε Άρης Γιάννενα, μάλιστα. Το προϊόν, τι έχει, πόσα θες, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. 7 εκατοστάρικα γιατί παίζει μετά ο ΠΑΟΚ. Θα το λέγα. Μάλιστα. Καταλάβες. Ψυχικό! Έτσι είναι, βρε, έτσι είναι. Τα λέμε. Κάτι άλλο. Ρίχτω. Κάτι άλλο. Ρίχτω. Για τον Πίσεσβα θέλω να πω. Για τον Πίσεσβα, ναι. Πρέπει αυτόν τον παίχτη να τον προσέξουν πάρα πολύ και προπονητής και πρόεδρε. Ναι. Γιατί ο Πίσεσβα αυτή τη στιγμή έχει στηθεί σε οργασμό πλέον. Αυτή θα είναι το καλύτερο μισό όλης της καριέρας θα είναι από εδώ και πέρα με το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα για το χρόνο δεν ξέρω πώς θα αισθάνεται και και τι μπάω θα παίζει. Πάει καμιά πάπια σκότωση. Έφυγες, θα είπες. Ναι. Εγώ παιδιά λέει παίχτε από το Ρώσικο πρωτάθλημα και μάλιστα όχι από ομάδες προκοπής δεν θα έπαιρνα τώρα. Όσα προσόντα λέει και αν έχει ο Ίγκασον. Με τον Ίγκασον, ναι. Ναι, θέλει χρόνο. Πιστεύω ότι του χρόνου θα δείξει πραγματικά ποιο είναι ακριβώς. Είναι και απροσάρμοστη αυτή. Ναι. Γι' αυτό και τον πήρα από τώρα. Πάω και να το στρώσει. Γιατί δίδυμο στόπερ έχει. Βαρέλα Κρέσπο. Δεν πρόκειται να μπει στη μέση ο Ίγκασον. Θα βρει μπελά με τον Βαρέλα το Φλεβάρι. Άμα Φλεβάρι. Δεν υπογράψει. Πρέπει μια χαρά. Ο Μίσης λέει παρότι την αργότητά του που δεν είναι τόσο αργό τελικά λέει. Ναι. Έχει καλά στοιχεία, είναι Βαλκάνιος και ταιριάζει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πες στον Κωνσταντίνο. Είναι ένα μήνυμα ποδοσφαιρικό. Γι' αυτό και το διάβασα. Καλημέρα. Αν πει ήταν και γρήγορο, δεν θα πέσει στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Για να τον πάρει σπόρτι κάτι έχει. Ναι, έλα φίλε. Κουσούρι. Τελικά το παράρτημα του Ολυμπιακού το πήρε το διπλό εχθές, ο Θρυλάρης. Φαγωθήκατε. Πήρε το διπλό, τα κατάφερε. Φαγωθήκατε ρε εσείς, φαγωθήκατε. Εμπλέκεσαι και εσύ φίλε. Ναι. Ο άλλος λέει τριπλέτα γίνεται εδώ, γίνεται χαμός. Εμπλέκεσαι και εσύ φίλε. Α, μπράβο, ναι έτσι είναι, έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά ο Θρυλάρης εχθές το διπλό το πήρε. Να ευχαριστεί το Μαρινάκι, έτσι πες στους Αριανούς. Μάλιστα. Σε αυτό το μάτς θα ευχαριστεί τον κύριο Σαβίδη. Ναι. Γιατί η Ξάνθη είναι μια ομάδα η οποία είναι, αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Φίλε, δηλαδή, άσε τον Άρη, ΠΑΟΞΙΣ και βγαίνεις για τον Άρη. Να, καλά κάνουμε τα και σας λέμε. Α, είστε τώρα. Όχι, όχι, δεν πηγαίνουμε για τον Άρη. Για μένα τι να πω, εμένα όλα τέλεια είναι τώρα. Α, όλα τέλεια. Ποια μεταγραφή πιστεύεις θα πιάσει περισσότερο από τις 6. Αυτό που πιστεύω είναι ο Ζαμπά. Εκτός από τους άλλους είναι ο Σβιντεύς. Αλλά να στρώσει πρώτα. Ναι, ακόμα ναι. Νωρίς να πούμε. Ωραία. Αλλά ο Ζαμπά θα φέρει πολύ χρήμα στο πάνω. Ο Ζαμπά θα φέρει γιατί είναι γαϊδούρι. Είναι κτίνος ο Ζαμπά και είναι αυτό. 20 χρονών και έχει να δώσει πολύ αυτό. Πράγμα. Να σε καλά. Και που έγινε άντυχε. Να σε καλά. Συμφωνείς και για τον Ζαμπά. Σε είπα, το μυαλό του δεν είναι σαν του Άρτα, θα κάτσει να παίξει αυτός. Ο Άρτα έχει αλλού το μυαλό, καλά κάνει, μου αρέσει. Κάτσε να το δω με το Χουλτ. Με το Χουλτ. Θα το δω έτσι να παλεύει με το Χουλτ. Τι να παλέψει, άμα τον τζαρζάρει ο Ζαμπά θα βγάλει 10 χουλ το όμως θα βγάλει. 10 όμως θα βγάλει ο χουλ. Λοιπόν, Σβιντέρσκι λέει και ο Γιάννης, γιατί υπάρχει το παράδειγμα του Πιόντεκ, σκόραρε 2 γκολ στο ντεμπούτο με τη Μίλαν, θα κάνει πάρση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν παίξει βασικό θα έχει πάνω από 12 γκολ ο Πολωνός. Πότσε, και ποιο θα βγάλει τώρα. Έλατε, το βγάζει τον άλλο. Θέμα. Ναι. Εκτός αν αλλάξει σύστημα το καλοκαίρι του Λουτσέσκου. Ναι. Τώρα δεν πειράζει τίποτα. Ναι. Καλημέρα! Καλώσονα. Λοιπόν, Πάψης. Έλα, Πάψη μου. Και εγώ έχω πολύ καλό προαίσθημα για τον Ζαμπά και τον Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι. Για τους δύο παιχταράδες που ήρθαν τώρα, να τους δούμε στο χορτάρι και βλέπουμε. Σωστός. Είναι πολύ καλή η κίνηση να πάρεις τέτοιους παιχταράδες από τώρα για να είσαι έτοιμος για το καλοκαίρι. Τώρα θα κρατήσεις τον Πορτογάλο, θα δούμε. Φίλε, πραγματικά φέτος τους βγάζουμε το καπέλο και η κίνηση είναι για του χρόνου, όχι για τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την ομάδα. Ρε πάρ' το Ζαναβατήδη και να φτιάξει τον Γιαννούλη. Η ομάδα υπάρχει φέτος, για του χρόνου τους παίρνουμε, να ξέρεις. Θέλω να πω κάτι για τον Ίγκασον, τον Ισλανδό και για τον Βαρέλα. Έχω την αίσθηση ότι η αλήθεια είναι κοντά σε αυτό που σκέφτεται ο Κωστής και ότι η διοίκηση σκέφτηκε το εξής. Βαρέλα, θες πολλά λεφτά. Δεν θες να ανανεώσεις με τα λεφτά που σου δίνουμε. Οκ, εμείς παίρνουμε άλλον έναν. Ναι, το πας εκεί, έτσι. Ναι, αλλά πολλά έδωσε και για τον Ίγκασον, μπορώ να σου πω εγώ. Θα σου πει ο Βαρέλα, έδωσες 4 χαρτιά για να τον φέρεις. Με αυτόν τον τρόπο πέφτει και το καφέ του Βαρέλα που μπορεί να ζητήσει από τον ΠΑΟΚ, αλλά και το καφέ που θα προσφέρει κάποιος άλλος στον Βαρέλα, γιατί δεν έχει ανταγωνισμό από τον ΠΑΟΚ άλλος. Εσύ θες και τον Βαρέλα του χρόνου, αδερφέ. Εννοείται. Ότι με αυτή την κίνηση θα μείνει. Θα κάτσει ο Βαρέλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ποια κίνηση είναι, φίλε, τον Ίγκρασον. Να φέρει κι άλλο στόπερ. Εφόσον ο Ίγκρασον είναι πρωτοκλασάτος, είναι. Ο Κρέσπο έμεινε, ο Βαρέλα φεύγει.
Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ο Βαρέλα θέλει. Πάντως για τον Ίγκασον, χθες εγώ που άκουσα δημοσιογράφο Ρώσο που βγήκε εδώ, τον έβγαλε ο Κωνσταντίνος ο Πετροτός, ο Γιώργο τον Μπούζο, είπε ότι είναι ο καλύτερος στόπερ του τελευταίου χρόνου στη Ρωσία, ειδικά στα μαρκαρίσματα. Ένας λόγος παραπάνω ότι ο Βαρέλα φεύγει. Ναι. Να σε καλά, φίλε, δεν έχει καμιά ομάδα. Καμιά ομάδα δεν κράτησε ποδοσφαιριστή βασικό εφόσον δεν υπέγραψε ανανέωση συμβολέου. Και έπαιξε Γενάρη, ας πούμε, και θα έβευγε το Μάιο. Ναι, εντάξει. Θα δούμε. Θα το δούμε. Αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτή η ομάδα η οποία θα έχει το Βαρέλα βασικό, χωρίς να υπογράψει συμβόλαιο και τα λοιπά καινούριο, θα είναι η μοναδική ομάδα ή τέλος πάντων μια από τις ελάχιστες ομάδες στην Ευρώπη, για την Ελλάδα μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε τον νικητή από τώρα μέχρι και τις 10 παρα 2. Θεοφάνης Πασχαλούδης για τους 12 μισθούς, έτσι. Ο Θεοφάνης. Θεοφάνης Πασχαλούδης, ωραίο όνομα. Θεοφάνης. Έτσι. Φάνηκε ο Θεός. Θεοφάνης, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Κρυπτοφάνη να το λέει. Ναι. Θεοφάνης Πασχαλούδης. Έχεις μισή ωρίτσα, πάμε γραμμές. Ναι. Επόμενος, καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε μου. Ήμουνα προχθές σε ένα σπίτι και γνώρισα τον Μητσικώστα. Μάλιστα. Το Μίμο. Μάλιστα. Και τον είπα και το... Έχω και ένα μήμο εδώ πέρα που κάνει το Φυρό, τον τέτοιο, τον το Ραπτόπουλο μου. Ένας που είναι στο ΑΡΤ λέει, ναι, ναι, αυτός λέω. Και μου λέει, τον έχω δει και εγώ, είναι πολύ καλός μίμος. Αλλά αυτός λέει, εγώ λέει, εκπαιδεύομαι. Δηλαδή, για να κάνει μίμηση, αυτός θα κάνει, λέει, κατευθείαν. Άμα το δουλέψει, μπορεί να γίνει πολύ καλός μίμος, λέει. Φίλε, χωρίς πλάκα τον Κωνσταντίνο, τον έχω πιάσει πολλές φορές και του έχω πει ότι έχει αδικήσει το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει. Είναι τρομερός ηθοποιός ο Κωνσταντίνος. Όχι, άλλο λέω. Για να πάω στο θέατρο να παίξω με τρομερός, έχεις αδικηθεί. Είσαι για να κάνεις θέατρο κινηματογράφο. Ναι. Κάτι σποτάκι από το Μετρόπολης, ναι. Και με λέει αυτά λέει τα εκπαιδεύεται, λέει, και τα κάνει, δηλαδή. Όχι ρε, αφόρμητα, εκεί που κάθεται κατευθείαν. Ναι. Ναι. Λέει, έρχεται, ναι. Και το λέει. Και με λέει αυτός, λέει, άμα κάτσει και ασχοληθεί με αυτό, είναι φοβερός, λέει, μίμος. Δεν ευάθυνε, δεν ασχολήθηκε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για τον νέο Θανάση Βέγκο. Ναι. Έχει τρομερό χιούμορ. Να πάω να παίξω στο Δελφινάρι. Να πας να παίξεις, φυσικά. Άμα φορά, ναι, θα πάω, ναι. Αφού το έχεις. Για να στο λέει τώρα ο Μητσικώστας που είναι ο πιο μεγάλος μίμος. Έχω μιλήσει με τον Μητσικώστα, έχω κατέβει στην Αθήνα, μιλήσαμε. Είναι χανούμε τρελό. Και μου λέει, ξέρω, ο Μητσικώστας, εσένα δεν σε πιάνω. Του λέω, επειδή και εγώ είμαι μίμος, λέω, γι' αυτό ξέρω, ξέρω, φίλε, την ΑΕΚ, ξέρω. Αλλά έχεις δίκιο, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε break. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Γρήγορα. Δείτε λίγο σε ένα βίντεο, ένα παίχτη του Ηρακλή, το 23χρονο, ένα Βραζιλιάνο. Ναι. Αυτό που είναι, που τον είδα, είναι αν πραγματικά κάνει αυτά και σε παιχνίδι, αν τα κάνει αυτά σε παιχνίδι, ο Ηρακλής βρήκε λαβράκι. Τον είδα, τον είδα και εγώ. Το είδα το βιντεάκι σου, στο ξαναλέω. Εάν μπορέσει να κάνει αυτά και στο παιχνίδι, ήταν. Ναι, ένα Βραζιλιάνο πιτσιρίκο που έχει να φάει. Έχει να φάει ο Μαυρακίνο. Άντε, φαγώθηκε. Φίλε, να σε καλά. Έχει μαγειρίο να φάει στον Ηρακλή. Απόλλων και δεν άρχισε η πόλη, λέει, και έφυγε. Το ξέρω. Εάν καταφέρει να τα κάνει αυτά και σε ροή αγώνα, θα ο Ηρακλής βρήκε λαβράκι. Άμα κοπεί πίσω σε αυτό το μαγειρίο, σε πω εσένα. Βρε στο Δελφινάριο να σε στείλουμε. Στο Δελφινάριο να σε στείλουμε, βρέα Θεόφοβε. Άμα κλείσει το μαγειρίο που θα τρώει ο Βραζιλιάνο. Πράμα είσαι. Ανθρώπου θα τρώει ο Βραζιλιάνο. Πασάκου, αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Θεοφάνη Πασχαλούδη ψάχνουμε. Και άμα ήταν ο Βραζιλιάνος καλός, ναι. Στον Ηρακλή θα ερχόταν. Γιατί ρε φίλε. Άσε με ρε τώρα, βγει από εδώ. Γιατί ρε φίλε, φαγόνισε. Δηλαδή καλός Βραζιλιάνος θα ερχόταν στον Ηρακλή. Ναι. Να τρέφει το μαγειρίο. Δεν είχε καλό μάνατζερ, δεν είχε καλό ατζέντη. Τον αδίκησα κανένα δύο χρόνια και ήρθε στα 22-23 εδώ. Γιατί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να βγει κανένα φιντάνι. Ξέρω τι να σε πω. Είναι μεγάλη πόση εποχή μα να έχει καλό μάνατζερ. Μπορεί να μην είχε αυτό. Γιατί ποιο ναι. Έχει, εμεί έχουμε καλό μάνατζερ. Δεν έχουμε. Εσύ θα μπορούσε να είσαι τώρα στο Δελφινάριο. Είσαι εδώ μαζί μου και κάνει εκπομπή. Λοιπόν, πάμε μετά τη Μαράχνα Πασάκου. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με κουβεντούλα, γραμμέ. Ψάχνουμε την καλύτερη μεταγραφή στη συγκεκριμένη περίοδο για τον ΠΑΟ. Πιάνει για σένα Μαράχνα. Η καλύτερη μεταγραφή. Ναι, να κάνει μια πρόβλεψη. Να δούμε ποια πιστεύει ότι θα βγει περισσότερο. Από τις δύο συζητάμε. Από όλες, από τις έξι. Και Γιαννούλη βάζω μέσα και Ερίκε βάζω μέσα και Μίσιτς βάζω μέσα και Σβιντεύσκι και τις τελευταίες δύο. Μία από τις έξι. Μη ζωή. Hello, I am Yosef Mishich, see you at Tumba Stadium. Α, μπράβο, Mishich μήπως, Mishich. Μπα, δεν νομίζω. Άντε, να στο κάνουμε το στανιό, μετά το πρωί. Ο Γιαννούλης. Γιαννούλης, μαζί είμαστε, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Με το Flames to Go
του Free to Go οι συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν flames λοιπόν με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρόνου ομιλίας ή ενεργοποίηση του πακέτου, και ώστε να μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go App. Μερικά από τα απίθανα δώρα του Flames to Go είναι ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, δώρα τεχνολογίας και επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο. Τρομερά, τρομερά τα μαντάτα από το My Free to Go. Πολλές οι γραμμές, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Να πούμε και ναι, ευχαριστώ αδερφό Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ότι τελικά ο Βραζιλιάνος επέλεξε και έμεινε στον Απόλλον Λάρισας. Ε, βέβαια, και έχει μαγειρία. Τι πράγμα τώρα, δηλαδή πόσο κάθονται όλες οι κέντες μαζεμένες. Και πώς με κάθονται οι κέντες. Μαζεμένες οι κέντες. Δηλαδή θα είμαι εγώ στη Λάρισα, στον Απόλλον Λάρισα. Ναι, ναι. Πλούσια πόλη. Ναι, ήταν να πάει εκεί τελικά και τελικά ήρθε στο Ηρακλή, αλλά τελικά επέλεξε εκεί. Στο Ηρακλή. Ναι. Να κάνει καμιά ήττα, ξέρω εγώ, να πούνε οι κομμουνιστές μέσα, το κάνουν το μαύρο, πιο μαύρο από το ξύλο. Έχει ρόκα, ο Ηρακλής βρήκε μπάλανς. Δεν ξέρω τι ρόκα μπάλανς βρήκε. Ρόκα μπάλανς. Θα έρθει ο μισθός, θα πληρωθεί. Ναι. Ποιος θα τον πληρώσει. Εντάξει. Πού θα φάει. Εντάξει, εντάξει, ναι, okay. Αυτός είναι και σώμα, μαύρος. Πάντως με τους Βραζιλιάνους που μου στέλνει ένας φίλος από τη Σουηδία, από το Χάμαρμπι. Λέει το, ναι, είναι, λέει, πραγματικά μη σου βγει. Η Χάμαρμπι πήρε πέρσι ένα παγκοσμίως άγνωστο μπακ από τη Βραζιλία, ναι, τον Μπόρχες, και τώρα τον πούλησε γκέν και παίζει βασικός κατευθείαν εκεί. Γι' αυτό σου λέει να κάνει με μανατζαρέους οι Βραζιλιάνοι. Αυτοί με καραβιές τους φτιάχνουν τους παίχτες. Πουλάνε, φύγετε. Κάποιοι δεν έχουν μάνατζα να τους προωθήσουν. Αλλά είναι καλοί παίχτες. Εγώ όταν είχα πάει Βραζιλία πήγα και έπαιξα beach soccer στην παραλία. Με, κάτι, με κάτι τσακαλάκια. Τι beach? Beach soccer στην παραλία. Εσύ? Ναι. Εγώ. Πότε? Το 14 όταν πήγα στο Μουντιάλ στη Βραζιλία. Ναι, και. Ναι. Φιλέ, την μπάλα την ξέρουν από μάνα αυτοί. Γεννιούνται με μια μπάλα στο χέρι. Ναι. Όλοι ήξεραν μπάλα. Ναι. Όλοι. Όλοι. Ναι. Είναι μάγοι. Κάποιοι λέω τι κάνετε. Δεν λέω γιατί δεν πάτε να παίξετε μπάλα. Εμείς οι Έλληνες στο καφενείο δεν ξέρουμε μπάλα. Εσείς ξέρετε προπολιτική, προεδρυλίκη από το καφενείο, είμαστε καλύτεροι. Καλύτεροι. Αυτοί ξέρουν όλοι μπάλα. Δηλαδή όλοι θα πάρουν και θα κάνουν, ναι, μαγικά πράγματα. Ναι. Το Βραζιλιά... Απλά μυαλό δεν έχουν. Καλά είναι εκεί στη Λάρισα. Ποιο? Ο Βραζιλιάνος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Καλημέρα, Πασχαλούδης Φάνης. Έλα ρε Φάνη, έλα γόρι μου. Έλα, είναι για τον διαγωνισμό. Α, έλα ρε Φάνη. Αυτό που ψάχνετε. Έλα ρε παλίκα ρε. Πού είσαι ρε ψυχούλας ηχαμένος. Τι κάνετε. Δεν με ενημέρωσαν Φάνη, γιατί τώρα δεν πήρα ραβασάκι. Ναι, κατευθείαν. Έλα ρε Φάνη, άκουγες ραδιόφωνο. Άκουγα, ναι. Αγαπάμε Ραπτόπουλο. Πιο πολύ εσένα. Α, εντάξει. Ναι. Α, πιο, εντάξει, οκ. Ναι. Okay, επειδή... Άμα ήταν ο κόκκινος, θα σε έκλεινε. Όχι, ανάμεσα σε εσένα και τον κόκκινο εσένα. Εντάξει, κερδίζεις πόντους. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Βγαίνει ένας ακροατής, ακούς, ναι. Φάνη, βγαίνει ένας ακροατής. Έλα, ναι. Αρχίζει ο κόκκινος. Πάγω μέθο εκπομπή. Και του λέω άλλος, του Σαρόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Λέω, γιατί τον κλείνει. Τον έκλεισε τον άνθρωπο. Βρε άνθρωπε, του λέω. Γιατί τον κλείνει τον άνθρωπο. Ναι, Φάνη, τι ομάδα σε αγορίνα μου. Πάω, τι ρωτάτε. Πάω, καροστάκι. Και να αγαπάει εσένα. Εντάξει, εντάξει. Γιατί μόνο πάω, ξέρεις, νομίζεις με αγαπάνε. Και άλλοι με αγαπάνε. Και Ολυμπιακοί με αγαπάνε, αλλά δεν το λένε. Δεν το λένε. Έχω και βάζελους που σ' αγαπάνε. Να, ορίστε, ορίστε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φάνη, πάλι καρέ μου, μπαίνεις σε μια μεγάλη λίστα. Εγώ εύχομαι να είσαι εσύ ο νικητής. Έτσι. 25 του Φλεβάρι θα είσαι εδώ. Παρουσία συμβολιογράφου για να κερδίσει 12 μηνάκια. Δεν είναι κακό. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Δεν μου λες, παίρνουν και ποια είναι οι καλύτεροι μεταγραφείς του ΠΑΟΚ τώρα από αυτές τις 6 που έγιναν. Ποια πιστεύεις? Ίγκασον πιστεύω θα πει. Ίγκασον, ναι. Ναι, είναι μεταγραφή, ναι, με προοπτική αυτή για, εντάξει, για πολλά χρόνια. Το Βαρέλα το κενό θα το καλύψει. Φαγώθηκε, ναι. Φαγώθηκε. Καλά, τι. Θεοφάνη μου, καλημέρα γορίνα μου, να είσαι καλά. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Υπέροχο ο Φάνη, έτσι. Υπέροχο, κέρδισε, είπε και Ίγκασον. Ο Ίγκασον είπαμε για 3,5 χρόνια. Έχει δρόμο εδώ στο ΠΑΟΚ. Και του βάλα ρήτρα 20 εκατομμύρια. Πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει εκεί η πώληση, στα 20. Σεντερμπακ, όχι. Γιατί ρε. Σέντερμπακ. Το Ρέτσο Ολυμπιακός πώς τον πούλησε. Άμα παίξει ένα χρόνο Champions League και κάνει τρία καλά μάτς ο Μήλος, οι Σλαβοί να ξέρεις έχουν καλό όνομα στην αγορά, δεν είναι σαν εμάς. Πού θα παίξει σέντερμπακ στους Μήλους, με εσάς? Ναι, με εμάς. Άστο να πάει στο διάστημα. Άσο πάλι. Κοίτα να δεις όλα να πάνε. Άσο, να παίξει Champions League να παίξει. Ναι. Καλά. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλώσονα. Έλα φίλε εσύ. Ναι, εσύ, καλώσονα, έλα. Καλημέρα Νικό. Ο καλημέρα ο Νικό, Ντένις. Καλό μήνα. Ο Ντένις ρε, ψυχούλα την Αθήνα.
Τι είναι ο Ντένις. Είσαστε καλές, δε Κώστη, καλημέρα. Καλημέρα. Στη λαϊκή που είναι το φιλαράκι. Α, ο Ντένις, στη λαϊκή. Σήμερα δεν είμαι. Σήμερα Νίκο, ήμουν στο εξοχικό, μόλις έχω φορτώσει για το πρωί για αύριο και γύρισα στην Αθήνα. Όχι. Πού το εξοχικό. Άκου τι θα σου πω, σήμερα το Κηφισό τον πέρασε αεροπορία. Έτσι θα περάσει και η Παοκάρα την Κυριακή από το ΆΚΑ. Αεροπορία θα περάσει. Α, έτσι, ε. Δυο καλάκια τους έχω τους χάρτινους που... για πλάκα τους έχω γιατί... Θα στεναχωρέσει τον Τσιτσιπά όμως. Ναι. Άκουσε, Κωστή μου, Κωστή μου, πρίξατε, που είναι τρεις μέρες ο Τσιτσιπάς. Φτάνει, για τόσο είμαστε. Σαν τα εισόδια της Θεοτόκου δύο μέρες και μετά τις βρίζουν την Παναγία στα καφενεία. Μη, παλιά άνθρωποι. Άκουσε με, θα σου πω, Κωστή. Με τα Γιάννα κάναμε rotation προχθές. Πώς το κάναμε, τι κάναμε με τα Γιάννα. Τους αφήσαμε απλώς όλους να πιστέψουν ότι θα χάρουν εκεί τα Γιάννα και θα κερδίσει η Άκρη. Κοίταξε τι έγινε. Κερδίσατε τα Γιάννα. Πάει ο Άρης κερδίζει στην Ξάνθη αφού έχασε από τη Λεβαδιά. Και θα πάει τώρα τα Γιάννα να κερδίσουν τον Άρη. Τι σενάριο φτιάχνεις να πεις. Τι σενάριο έχεις φτιάξει. Κωστή μαζί σου είναι. Τώρα εδώ και θα αρχίσουν οι Αργεντινοί να καμπιούν. Καλυπίδια μας Διαμαντόπουλε. Διαμαντόπουλε. Βάλε και Διαμαντόπουλο μέσα. Διαμαντόπουλος εκεί θα φάει κοινή. Ναι. Λοιπόν, κράτα ψηλά τη σημεία τώρα κάτω. Ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή. Ρίξω και εσύ, έλα. Να σου πω κάτι, Νίκο, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω στο Μίσιτς, αυτό που σου είπα, στο Μίσιτς, στο Μίσιτς πιστεύω εγώ, ναι. Όταν βγει πολύ καλός. Και να σου πω και κάτι, τώρα για να πει, τους τρεφτούς που έφερε τώρα, δεν τους έχουμε δει καν, να σου δω μια φορά μέσα στο γήπεδο και ο Μίσιτς, σαν Μπαγιάτικο, σαν Ζαβατσικό είναι ο Μίσιτς. Όχι, διαφωνώ. Για μένα είναι η χειρότερη μεταγραφή από όλες αυτές. Ο Μίσης, λες. Ναι. Πω, οι άλλες είναι εγώ καλές. Εγώ τον περίμενα πιο αργό το Μίσης, αλλά δεν είναι αργός, το ξαναλέω. Τον είδαμε τον Μπάς, δεν είναι αργός. Είναι... καλά τώρα πάει στο ραντεβού, του λέει στο προφίλ η γυναίκα είναι λίγο χοντρή, είναι λίγο κοντή, έχει λίγα σπυράκια, και βλέπει μια λίγο πιο ψηλή, λίγο με λίγα σπυράκια, και εδώ τον περίμενε χειρότερο να πει. Καλή είναι. Κόσμο να σου πω κάτι, άμα είναι κοντή, άσχημη και ρόλα, το μόνο άσχημο που θα έχει αυτό το πρόβλημα θα έχει. Πρώτα απ' όλα θα χρειάζεται σκάμπο για να κάνει δουλειά. Θα τη σηκώνει επάνω. Ναι. Ξεκινάω από εκεί. Κατά τα άλλα θα υποφέρει. Ναι. Τι θέλω να σου πω, Νίκο, θα κατέβει στην Αθήνα την Κυριακή για μετάδοση. Το σκέφτομαι να κατέβουμε Ζαϊράκο, ακόμα δεν το έχω τσεκάρει. Ο Ζαΐρης με προσκάλεσε. Ναι, το σκέφτομαι γιατί εγώ θα πάω λίγο στα παιδιά στην Εθνική Ελλάδα, στο Γαλανόλεγχο Φάρο. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ναι, με έχουν καλέσει εκεί να με τιμήσουν για ένα λόγο. Έτσι. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να χρησιμοποιεί με την Νίκη Νικόλα την Κυριακή. Να σε καλά. Δεν ήθελα να το πω. Το είπα τώρα, μου ξέφυγε. Γιατί θα με ξεφώνιζε στο Γαλανόλευκο Φάρο, έτσι. Α, σαλιάρι. Ναι. Σάλια. Και ο Βασίλης ο Μάστορας. Σάλια. Τι σάλια. Τι χάρη. Θα είναι και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ναι, και. Θα είναι πολύ έτσι Έλληνες διεθνείς. Θα κλάψετε μαζί. Τι να κλάψω μαζί. Μου λέει. Ελλαδάρα, ρε φίλε. Εθνική Ελλάδος. Ξέρεις τι πράγμα μας έχει βγάλει. Πολύ. Τι συνέστημα μας έχει βγάλει αυτή η Εθνική Ελλάδος. Σε όλα τα μήκη πάνω του πλανήτη όπου και αν πήγαμε. Έτσι μας έβγαλε τρομερές συγκινήσεις. Εσένα και τον Μάστορα γιατί σας τιμάνε, για ποιο λόγο. Προφανώς γιατί. Γιατί. Γιατί λες εσύ. Γιατί τα έχουν καλά με το Μετρόπολης. Ναι. Και να τους παίζετε καλά. Γιατί. Τι πράγμα είσαι. Γιατί εσύ. Δεν παίζεσαι έτσι. Δεν παίζεσαι. Ο Μάστορας είναι στην εφημερίδα ο νούμερο 1. Ναι. Εσύ είσαι. Εγώ ράδιο εδώ. Ράδιο κτλ. Ναι. Σου λέω να τους τιμήσουμε. Ναι. Και μας έχουν εκεί, να μας βάζουν καμιά. Μια χαρά. Καλό. Δεν πιάνεις από πουθενά. Γιατί εσύ τι παγάσασαι. Τι είσαι ομορφόπεδο ή. Όχι, μας τιμούν για την παρουσία μας συνεχή με την Εθνική Ελλάδος. Που είμαστε εδώ και 15-20 χρόνια δίπλα της. Να στο παραμύθι. Παραμύθι. Ναι, καλημέρα, πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Κωστή, να σε ρωτήσω κάτι. Κωστή, βάλτε ακούστηκα, ναι. Ρωτήστε, ναι. Σε όλο αυτό το Λισβερίσι, Λεβαδιακός, Ξάνθη, Γιάννενα, ο Παντελίδης είναι ενήμερος ή όχι? Κοίταξε, φίλε, στον Άρη και ενήμερος να είσαι, επειδή είναι η Βέρα στο δεξί, Χόλιγουν δηλαδή. Είναι δηλαδή ενήμερος. Ξέρω εγώ εσύ τι λες ο Γρυκόλακας, να μην είναι ενήμερος. Τώρα στο Άρης Γιάννενα, δεν ξέρω. Ναι, είπε 18 τι θα γίνει, αλλά εγώ βλέπω ότι μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Εμένα μ' αρέσουν αυτά, εφόσον δεν έχουμε μπάλα μεγάλη και τα λοιπά, αυτά μ' αρέσουν εμένα. Εσύ μόνο αυτά σ' αρέσουν, αλλά ο Παντελίδης στη συνέντευξη τύπου είπε 18 φορές. Παντελίδης μια χαρά είναι. Παντελίδης έχει χτίσει το όνομά του στον Άρη. Έχει κάνει τη νίκη του στην Ξάνθη, έχει κάνει τη νίκη του στην Κρήτη. Πήρε τον πόντο με τον Παναθηναϊκό παρά λίγο να το έπαιρνε. Καυγήσαν λίγο εκεί στο κύπελο και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως κάθε 50 χρόνια μπορεί να πάρουν και ένα κύπελο. Ας το πάρουν μετά από 60. Αν χάσει την Κυριακή, το χτίζει ή τον κρεμίζει το όνομά του. Αν χάσει την Κυριακή, ναι. Τον κρεμίζει. Τον κρεμίζει. Άρα τι κάνει τώρα αυτό. Τι κάνει. Είναι μέσα στο κόλπο για δεν είναι. Φίλε, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τι κόλπο είναι. Εμείς για κόλπο. Κόλπο προπονητής τώρα τι πράγματα είναι αυτά. Θα φανεί στο γήπεδο.
Το δεν γέτριξε και κλείνω, έχει να παίξει ένα μήνα, ήταν τραυματίας. Ναι, και τον έβαλε μετά το 70. Εγώ το τάπα χθες και για τον Σά, για τον Λίλα, ότι ο Λίλα παίζει στόπερ εδώ και κανένα μήνα. Και με τον Χάφ είναι ο Λίλα. Ναι, αλλά παίζει στόπερ, τι να κάνουμε τώρα. Έκανε δύο πέναλτι στον Πάο. Αν μετά του διαιτητή δεν φταίμε εμείς. Ναι, είσαι συμπαθής. Εγώ στη θέση σου θα παραδεχόμουν κάποια πράγματα και τελείωσε τώρα. Μην προσπαθείτε να. Τελείωσε. Το πρωτάθλημα το πήρε ο Σαββίδης, έχει λήξει. Ναι, δεν είναι κακό. Οι πιο δυνατοί το παίρνουν. Πιο δυνατό και συνάμα και πιο καλό όμω, γιατί εγώ δεν βλέπω και καλύτερο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά στην Ευρώπη που τα μα παίζονται στα ίσα ζορίζουν τα πράγματα. Ναι, στην Ευρώπη προφανώ. Έχει εξαρτήσει η Ελλάδα. Τι να κάφτει, αυτό είναι ο κανόνα. Ναι, διαχρονικά. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Θα το πάρει το πρωτάθλημα γιατί μπήκε στο παιχνίδι. Δυνατά. Ναι. Ναι, ναι. Να σε καλά. Και όπως λέει και ο Κόκκινος, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει. Ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη πρωί-πρωί. Τι ξύπνησε ο Γιώργος το πρωί. Ναι. Έλα. Οι αριθμοί δεν θα αποτελέσουν ποτέ εμπόδιο για το καλό του ΠΑΟ και έχει ανάρτηση το Σέρτζιο Ολιβέρα. Αν είναι καλός ο Χορτάρι, θα τον πληρώσουμε. Φτιάχνετε το παουξίσμα αυτό. Πώς δεν φτιάχνετε, ρε φίλε, όταν σου λέει ο άλλος, εγώ δεν μασάω από αριθμούς. Άμα είναι παιχταράς, θα τον κρατήσω, θα δώσω και τα 12. Αυτό σου λέει ουσιαστικά. 12. 12. Θα δώσει 12 να πάρει χαφ. Ναι. Ο Γιώργος. Άμα κάνει διαφορά, έρθει εδώ και παίζει μπεκλέρι και τους πετάει σαν ματιέρους. Τι έβαλε μέσα στο φραπέ ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι έβαλε, γιατί τι υπονοεί, δεν έχουν 12. Βασιλικό πορτό έβαλε μέσα στον καφέ. 10 πήραν τον πρίγκο. Λέει, εγώ θα βάλω κι άλλα που λέω. Δηλαδή, πήρε 10... Α, και τα έδωσαν αυτά του πρίγκου. Ναι. Στον καφέ το πρωί στο Μακεδονία Παλάσιο, ξέρω, έχει καλό καφέ. Καλός και αλμυρός, πόσο δεν πλήρωσε. Δεν πλήρωσε. Δεν κέρασε όμως. Μην βάζεις. Ναι. Βασιλικό πόλτο. Ναι. Πήγαμε να πληρώσουμε, κοντέψαμε, μας δίνουν. Ναι, ρε φίλε, τρελώσε τώρα. Ναι. Φύγε το, μαζί με τον. Είναι προσβολή, βέβαια. Πας τώρα να μιλήσεις με τον Γιώργο Σαββίδη στο ξενοδοχείο του και θα πας να πληρώσεις. Είναι προσβολή. Ναι, αλλά να σου πω. Είναι από τις λίγες φορές που δεν βγάζεις το χέρι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δείχνει και ένα αυτό. Ένα τάκτ, έτσι, ένα επίπεδο. Δηλαδή τώρα, εντάξει, τώρα εγώ, άμα με γυρίσει ανάποδα, θα πέσουν χρέη. αλλά δεν... Και κανένα 2 ευρώ έχει, ψηλά έχει μαζί σου. Τα βασικά τα έχει μαζί σου. Ναι. Τα άλλα στου φακέλου μου, μου λοχτάει. Γράφει λοιπόν, οι αριθμοί δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο ποτέ με κεφαλαία όταν μιλάμε για το καλό και το σφαίρο του ΠΑΟ. Να μην φτιάχνει το ΠΑΟ, ξέρει, ρε φίλε. Όχι απλά φτιάχνει και μην πω τώρα πώ είναι. Και να μην το κάνει. Ναι. Φτιάχνει το ΠΑΟ. Φυσικά. Και, γιατί ξέρω ότι. Μπορεί να το κάνει, άμα θέλει. Εν τω μεταξύ, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει στόπερ που σκοράρει. Ναι. Χαφ που σκοράρει. Ναι. Άλλο χαφ που σκοράρει. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά. Ένα είναι το σχήμα αυτό και το άλλο είναι ότι έβαλε γλυγοράδα στο παιχνίδι. Ταχύτητα. Έβαλε γλυγοράδα. Έχει μπακ δεξί που σκοράρει. Έτσι. Έχει μπακ αριστερό που σκοράρει. Έβρε Γιανούλη. Που ναι. Και αυτό είναι γρήγορο και αυτό. Πάτε το στο Ζαρζαβατσίδη. Ναι. Πάμε γραμμέ, πάμε. Ο Ζαρζαβατσίδη με τον Καζάκο ξυπνά το πρωί. Ναι. Και άμα είναι πρώτη του μηνό. Το μπουγάτσα πληρώνει το ενίκιο. Σοβαρά. Βγάζει τα λεφτά. Ναι. Κατευθείαν. Πάλε λέει, βάλε μια μπουγάτσα. Ναι. Ξεκινάνε. Ο Καζάκος είναι φίλος μου, φίλος του Ζαρζαβατσίδη. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να πάει από τις 9 μέχρι τις 11, λέει, έρχεται ο Τέβες και λέει. Ο Τέβες. Το Τέβερ, παιδί. Α, νόμιζα ο Κάρλος της Γιουβέντους, ο παλιός. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Με μπέρδεψε. Ή ενίκιο βγάζουν ή το μήνα το Τέβε. Τι δεν κάνω. Και το Τέβες, λέω και εγώ εδώ είναι με τον Ζαρβατσίδη. Το τραβάς λοιπόν εκεί με τον Καζάκο, το κάνει άντρα. Ναι, ναι. Μεταφορικά. Το δυναμώνει στα μπράτσα γιατί τα πόδια του είναι γαϊδουρίσια κι αυτό. Έτσι, είναι εκτείνος τα πόδια. Είναι λίγο γι' αυτό βγάζει αυτές τις έντρες. Ναι. Όχι, δεν είναι εκτείνος. Είναι τεχνίτης. Τεχνίτης. Το όχι, το όχι, το όχι. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε, να είδε κατευθείαν ήρθαν τα μηνυματάκια για την ανάπτυξη του Γιώργου Σαββίδη. Φυσικά θα φτιαχτεί. Ναι. Φυσικά θα φτιαχτεί ο μέσο που αξίζει. Ναι. Σου λέει, ρε φίλε, εγώ προεδράρα. Ναι. Τα χώνει. Δεν σκέφτεται να πάει να δώσει δανεικού τώρα. Σκέφτεται να πάρει παιχταράδε. Την άκρη τι φοβάσαι τώρα εκεί. Την άκρη τι φοβάσαι. Το πρώτο 20 λεπτό φοβάμαι. Ναι, γιατί αυτό θα φτιάξει. Ναι, θα μπουν μαγιασμένοι. Μα πήραν το κύπελο πέρσι, λέει, μα λένε χάρτινου. Το πρώτο 20 λεπτό. Θα πάνε δηλαδή στο Αντάρτικο. Θα το πάρει στο Αντάρτικο στο πρώτο 20 λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Το καλό είναι ότι υπάρχει ξένος διαιτητής δανός, έτσι. Δανός. Δεν θα καρτάκιας είναι. Είναι. Καρτάκιας είναι. Έτσι έμαθα εγώ. Ναι. Το πρώτο 20 λεπτό. Μετά δεν φοβάμαι τίποτα. Η ομάδα θα ρολάρει. Είναι καλός και είναι και φάτσα του. Αστυνομικό στο επάγγελμα. Ναι, ναι, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο ρε αγόρι μου. Ναι, να το και το ρεπόρ. Σαραντάρης μπάτσος. Σαραντάρης μπάτσος. Δανός κιόλας. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι σαραντάρης μπάτσος. Σε καλή χώρα, όχι εδώ πέρα που. Δανία, φίλε, βιωτικό επίπεδο στα ύψη, άσε. Ναι. Άστο, δεν τρέπεσαι, τρέπεσαι να προχωρήσεις. Και να πει τι έκανες, μαγιά, πάρτες, ναι. Σε συλλαμβάνω και σε βάζω μέσα. Έτσι. Όχι σαν τον Έλληνα τον αστυνομικό του Φουκάρα. Πάντως, χωρίς πλάκα, ναι. Θα ήθελα κάποιος να δω άλογα και σκυλιά μαζί με τους αστυνομικούς.
Ναι. Φυσικά. Τι, νομίζω τα ζωντανά θα τα βοβούνται περισσότερο από τον άνθρωπο. Δημοκρατία έχουμε εδώ. Δημοκρατία. Ναι, αλλά παντού να πα στην Ευρώπη έχουμε άλογα σκυλιά. Τι να τα κάνει τα άλογα για τα σκυλιά, άμα έχει χημικά, ρε. Άμα έχει χημικά. Μετά δύο χημικά και σε κάνει κόσκινο να και κάνει τα πνευμόνια, τα παιδάκια και τι γυναίκε θα κάνει τα πνευμόνια λιγότερο και τα μάτια. Αν είσαι συλλαλητή, σε πω και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι αδυνατόν να πάω τώρα στο συλλαλητήριο και να πάρω το παιδί μου μέσα. Ναι, αλλά μπορεί να είσαι κάτοικος εκείνης περιοχής. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Και να την πληρώσεις και εσύ χωρίς. Για άλλο αυτό. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Ναι. Την εκλεκτή κυρία. Τι χαρά πήρα για σένα χθες, να ξέρεις, σε θυμήθηκα κυρία Δώρα. Λέω. Εκλεκτή κυρία, όταν έλεγε ισοπαλία. Φλόκο, πάρ το φλόκο τώρα. 1-0 η κυρία Δώρα. Ναι, κυρία Δώρα, δεν ξέρω το τηλέφωνο σου να σε πάρω, να σε πω πάλι στο πρωτό. Τα γιάζα. 1-0 κυρία Δώρα, 2 τώρα. Τόσο πολύ. Ναι, πες τα. Πονάνε, έλα κυρία Δώρα, πονάνε, έλα Ραπτόπουλε. 2-0 η κυρία Δώρα, πονάνε. Βάλ το κόμμα ένα γκολ κυρία Δώρα, κλειδώσουμε το μάτς. Και εγώ το συγχώρεσα, μπέπεσε, σου είπα μια φορά. Α, μπράβο. Το παιδί τον είπα, είσαι πολύ κατά το Άρεος. Κατά του Άρεος είναι, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσχημα, το συγχώρεσα. Ναι. Αλλά τώρα πάλι θα του το πω. Εξόγγειλε. Έχει πολύ μίσος με τον Άρη και δεν ξέρω γιατί. Έλατε και ο μπαμπάς έπαιξε στον Άρη εκεί, δεν ξέρω. Δεν έβλεπε ο μπαμπάς, τον ξέρω πολύ καλά. Ναι, ναι, παιχτάρα μεγάλη. Τι παιχτάρα μεγάλη, center back έπαιξε. Παιχτάρα μεγάλη. Χάφ ήταν η. Και έγραψε ιστορία, γιατί. Σκότων τον κόσμο. Εντάξει, τότε έτσι έπαιξε. Ήταν καλός άνθρωπος. Πάντως κυρία Δώρα, πιο πολύ μίσος και άχτη πιστεύω ότι βγάζει με το Ηρακλή. Να ξέρεις. Ναι. Ναι. Και με τον ΠΑΟΚ βγάζει όποτε θέλει, άρα είναι. Μπορούμε, θα χαρώ μέσα από την ψυχή. Εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε ο Άρης για σένα, χωρίς πλάκια. Για το κουμπαράκι μου το άλλο. Εγώ χάρηκα, Νίκο. Ναι. Τρελάθηκα. Να την ακούς ρε φίλε, δεν θες να κερδίσει. Τρελάθηκα τη χαρά η γυναίκα. Πήρε αγαλία στη ψυχική. Όχι μόνο επειδή κέρδισα, αλλά επειδή παίξα μπάλα και το πιτσιρίκι. Ξεραβήκε τον εαυτό, το έβαλε γκολ και έπαιξε και μπάλα. Δεν υπάρχει κυρία Δώρα, έτσι. Κυρία Δώρα, υποκλίνομαι, υποκλίνομαι. Σ' αγαπάμε πολύ, καλημέρα. Είδατε από πού το έφαγε τον γκολ. Ο Ζίβκοβιτς από πού το έφαγε τον γκολ. Το είδα, ναι, εντυπωσιαστή. Το είδατε από πού το έφαγε τον γκολ ο Ζίβκοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί, ναι. Πάμε, καλημέρα, μην ο Ζίβκοβιτς. Την κυρία Δώρα, ο Ζίβκοβιτς. Τρίμπαλο σου ρίξε, 0-3 σε είπε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλώ ήρθα. Τι γίνεται, παιδιά, καλά. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι. Καλά είμαι και εγώ, καλά. Καλά είσαι, για να σε ακούσω. Εγώ, παιδιά, ένα σενάριο θέλω να σας πω και να μου απαντήσετε, να μου πείτε τι. Ό,τι έγινε σενάριο, Κωστής, εδώ. Σενάριο, εγώ εδώ. Κωστής αναλαμβάνει, ναι. Στο σενάριο. Αν παιδιά, ο ΠΑΟΚ πάει στην ΑΕΚ μετά από το χάσει. Ναι. Λέω αν, έτσι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός φέρει διπλό στην Τούμπα, μετά τι γίνεται. Μετά παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα με αυτά τα δύο σενάρια. Λέω, σενάριο πάντα. Ναι, ναι, παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Τι να σου πω μετά. Άμα γίνουν αυτά τα δύο που λες, είτε δηλαδή του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, είτε και μέσα στην Τούμπα, παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Θα γίνει αίμα κι άμμο. Τσέπη του Σαββίδα, μου έρχεται. Ναι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ότι αν συμβεί αυτό, το πρωτάθλημα θα είναι. Δεν είναι Ολυμπιακός σε φάση φόρμας αυτή τη στιγμή να πάρει διπλό στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, φίλε μου, πετάει φωτιές. Βέβαια. Κέρδισε όλα τα ωραία τα μάτσα, φίλε. Πετάει φωτιές, φίλε. Ξέρω. Πας Γιάννενα, Πανιόνιο, Λάρισα. Θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Τούμπα, πιστεύω. Α, αυτό ναι, το πιστεύω κι εγώ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα πιστώ, φίλε, να σου πω κάτι. Θα δω τον Ολυμπιακό πόσο καλά είναι στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Θα το δω. Ναι. Θα δω, ρε παιδί μου, πόσο καλά είναι. Θα σου πω τότε. Σίγουρα, ναι, σε ένα δυνατό παιχνίδι. Για να πάρει το μάτσο Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πρέπει να μετατεθεί η αστυνομία του Πειραιά στη Θεσσαλονίκη και να μετατεθούν και οι δικαστές του Πειραιά στη Θεσσαλονίκη. Ιδεάλλως ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα στην Τούμπα. Μέχρι χίλες. Αν μετατεθεί εκεί πέρα ο αστυνομικός διευθυντής από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη. Τότε, ναι. Κατάλαβες μόνο τότε. Καταλαβαίνω, ναι, να σου πω. Πιστεύεις εσύ ότι ο κόσμος παίζει μπάλα. Ο κόσμος ρωτάει αν παίζει μπάλα. Όχι, ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, αλλά μπορεί να μπιζάρει και να ανεβάσει λίγο την ομάδα όταν παίζει καλά. Τρίχες. Οι κερκίδες πλέον είναι τις πλάκας όλες. Αν η ομάδα δώσει ρυθμό, δίνει ρυθμό και η κερκίδα. Αυτό είναι. Η κερκίδα ήθιστε να μην δίνει ρυθμό. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Η ομάδα κατευθύνει την κερκίδα και όχι η κερκίδα την ομάδα. Μπράβο, ρε Κώστα, μπράβο. Δεν υπάρχουν κερκίδες πια. Αου, 5 λεπτά. Και άμα παίξει μπάλα η ομάδα είναι καλά. Δεν παίξει, καθαρίσαν οι κερκίδες.
Πάει. Κώστα, κάτι χαζογκόμενες είναι στις κερκίδες που πάνε για μια φωτογραφία. Πάνε και γκόμενες βράζουν τα σέλφι. Εντάξει, να κάνουμε. Έχουν αλλάξει εποχές, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, ρε φίλε. Παγρίνιο παίρνε. Ωραίος, ωραίος ο Αγρινιώτης. Πάμε καλημέρα, καλημέρα επόμενος. Γρήγορα να πάρουμε 2-3. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ο να. Καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία, φίλε, πάνω απ' όλα. Δεν το βλέπω. Επίσης, σταμάτα ρε Κώστα με τη μία. Ναι. Λοιπόν, μη με διακόψετε επιγραμματικά, ένα λεπτό θέλω. Το Αριανάκι μου είσαι. Ναι. Έλα. Πρώτον, κυρία Δώρα, τον Άρη δεν τον μισεί ο Κωστής. Το γουστάρει, τον πονάει, τον αγαπάει, πίστεψε με, γι' αυτό τσιγκλάει. Επειδή στα μάτια του τα τελευταία χρόνια έχει λίγο απαξιωθεί, στα μάτια του όμως, όχι στα δικά μας, και αρχίζει τώρα και τον τσιγκλάει και τον πονάει. Πίστεψε με, τον γουστάρει πολύ περισσότερο από άλλους, τον Άρη. Δεύτερον, Κώστα, τον γκολ του Ζίβκοβιτς το έφαγε από την κλειστή γωνία, είχε άνθρωπο μπροστά του, αλλά το ξέρει. Δεν είχε πεδίο οπτικό. Δεν είχε οπτικό, δεν είχε οπτικό πεδίο, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχε καθόλου οπτικό πεδίο. Και το σούτ είναι ιδανικό. Είναι πολύ δυνατό. Σύριζα στο δοκάρι και πολύ δυνατό. Το περίμενα για την άλλη γωνία. Τρίτο, ακριβώς. Πίτον, Καρυπίδη, μην ανακοινώνεις, ρε φίλο, ότι θα έχουμε μέχρι την Τρίτη δεξί μπακ και center for. Καλύτερα να πεις ότι συζητάμε, βλέπουμε, μελετάμε, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μην το λες. Γιατί όλοι οι οπαδοί, όχι μόνο οι Αριανοί, είναι σαν τα παιδάκια που αν τους τάξεις κάτι πρέπει να το κάνεις. Όλοι οι οπαδοί είναι έτσι. Και όλοι οι οπαδοί. Όλοι οι οπαδοί είναι σαν τα παιδιά. Το είδαμε ότι χρειαζόμαστε δεξιμπακ. Αλλά τέλος πάντων, τα αφήνω έξω γιατί χθες κάναμε μια εμφάνιση με ψυχή και καρδιά μετά από καιρό και τώρα πρέπει να καταλάβουν οι παίχτες μας για ποιο λόγο κράζαμε τόσο καιρό. Για ποιο λόγο φωνάζαμε. Τώρα καταλαβαίνετε ρε χαζοβιόλιδες γιατί κράζουμε. Καταλαβαίνετε ότι μπήκατε μέσα και τους πήρατε το κέντρο. Τους πήρατε τους πήρατε ψυχολογία. Με κάτι σαρπών και κάτι παξεβά. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτή η Ξάνθη θα μας πάρει τη θέση από την Ευρώπη. Σαρπών. Οι ίδιοι οι παίχτες χθες απέδειξαν κάτι στον εαυτό τους. Όχι σε εμάς. Στον εαυτό τους το απέδειξαν. Και κλείνω ότι Πέμπτη απόγευμα με βροχή στην Ξάνθη το πέταλο ήταν γεμάτο. Ναι, αυτό είναι ο Άρης. Με την κρίνια αυτό είναι ο Άρης. Ναι, είναι φοβερό, είναι οξύμορο αυτό το πράγμα. Μπορείς να επιτρέψεις. Να σε καλά, παλίκα, να σε καλά. Είναι οξύμορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γκρίνια, μύρλα, καταστροφή. Ανώμαλη είναι. Αλλά εκεί, πιστή, σκυλιά του πολέμου. Έχουν ανομαλία οι Αριανοί. Ναι, είναι απίθανο. Ανομαλιάρι. Αντί να πεις να τους απαξιώνω, δεν πάω. Πήγαμε στο δώμα, θα γέμισα και το πέταλο. Είναι ασύλληπτη. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, να κατεβάσουμε τα στόρια. Κωνσταντίνε μου, εσύ θα τα πεις το μεσημεράκι με τον Γκρεγκουάρ, τον φίλο μας. Έτσι, 2 με 4. Σιγουρούνα είναι. Ναι, ψυχούλα. 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 Ψυχούλα είναι. Μαύρη ψυχούλα. Έλα, μωρέ τώρα. Στο λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε το απόγευμα με Ελ Χουλιγκάνο. Έτσι, Θανάση Κυλώνη. Εσείς μένετε εδώ. Τρομερό δίδυμο ακολουθεί. Δεν μοιάζει καταπληκτικά με τον Γιάννη Καρατζαφέρη ο Κυλώνης. Μοιάζει αρκετά, ναι. Ε? Στο μαγιαλί, το μαλλί που είναι έτσι φιλιριστό, τα χρώματα. Βάλ τους και τους δύο σε μια φωτογραφία. Μοιάζουνε, μοιάζουν. Μοιάζουν πολύ. Μοιάζουν πολύ. Ναι. Καλά παιδιά και οι δύο. Ναι. Εξαίρετη. Ναι. Για τον για το Γιάννη τον ξέρω καλά είναι, και εγώ, έτσι. Είναι στη δεξιά μεριά κι αυτή. Μπήκανε. Ναι. Ο Κυλώνης το είχε ένα άγχος. Με έβαλε, λέει. Με έβαλε. Λέω, με έβαλε στα δεξιά. Είσαι. Λέω, είσαι έτοιμος να μπεις, του λέω. Απλά μάλωσα μαζί του γιατί το σκύλο. Για το σκυλί, ξέρω, ναι. Αλλά είχε ένα άγχος. Θα μπω, δεν θα μπω στα δεξιά. Λέω, μπήκες, μην αγχώνεσαι. Μείνετε εδώ αμέσως τώρα Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος. Φοβερό δίδυμο, έτσι μέχρι και τις 12. Εκείνη η μέρος θα πάει στη σέντρα. Γιώργος Μπούζος, πάμε. Καλό πρωινό, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.